Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ένα μόνο σημείο σου θα έρθει, Ανά, είσαι όαση. Είσαι μπροστά χιλιόμετρα. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Να σας δω που θα κρύβεις Δευτέρα. Και σένα και τον Καζαμπάκα εδώ. Να σας δω, πουλάτε τρέλα. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Χιλή που είναι από τις ομάδες, καλημέρα. Θα τα πούμε όλα. Όλα θα τα πούμε. Του Πέλκα το ποδάρι, ποδάρι. Ποδάρι. Θα μάθουμε σήμερα το πρωί του Πέλκα το ποδάρι. Θα μάθουμε σήμερα, έχουμε ακτινογραφίες, έχουμε. Ναι. Του Μαουρίτσιο το ποδάρι πονάει. Άσο Μαουρίτσιο, γεια σας. Ο Μαουρίτσιο είναι εκτός. Του Κουέστα, του Άρη, το χέρι. Το δαχτυλάκι πονάει. Το δαχτυλάκι πονάει. Το ποδάρι το άλλο του Μπόρι. Του Βέλεθ. Του Βέλεθ πονάει. Ψιλο πονάει. Του άλλου του Χάφου Μπάσας. Του Μπάσα πονάει κι αυτό. Αλλά δεν το χάνω. Εκεί τι θα παίξω μπαλί με το φυρό και τον Τερζανίδη πέρα τα γυρεύει. Τι στε διάλογο. Τώρα διαλέξατε να. Ε τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε. Οι μάχε έχουν και απώλειε, ρε Κωνσταντίνε. Τι κόλλα εθνικέ σα τι ομάδε. Έχουμε και. Τον Μπέλκα θε εξτρέμ. Πάρτιν τη θλάση να πούμε. Ε καλά. Θε να έπαθε θλάσιο Πελκίνο. Για την κολεθνική και να χάσω το μάζι με τον Άρη. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε. Καλημέρες. Να φουλάκι, είναι και καλά παιδιά. Δηλαδή, όλα είναι καλά. Να είμαι εγώ Πέλκας τώρα. Ναι. Να έχω Άρης ΠΑΟΚ. Να έχεις Άρης ΠΑΟΚ. Και να έχω το εθνόσημο το οποίο δεν μου δίνει τίποτα. Δηλαδή, αν κάνω. Σου δίνει. Αν κάνω. Δίνει. Αν είναι τώρα. Μανατζαρέ, δεν λένε πώς συμμετοχές εθνική εκεί. Ναι, ναι. 50. Οπ, βάλτου 501 εκατομμύριο παραπάνω. Μετράνε. Επειδή βρήκα τον Πατερούλη όμως. Ναι. Και λέει, άμα είναι να πάω στην Εξή Σεχίρ, πώς τη λένε. Στην Τουρκία, Εξή Σεχίρ. Αφιό Καραχισάρ. Καραχισάρ, θα με δώσει 6 εκατοστάρικα η Καραχισάρ. Ναι. 5,5-6 μπορεί να πάρω και από τον ΠΑΟΚ. Γιατί να τραβήξω στην Άγκυρα εκεί πέρα με τις Τουρκάλες, δεν κάθομαι με την Τουρκία. Εννοείται, και αυτή είναι η λογική τους και η απάντησή τους. Οπότε, άμα είναι να μην πάω στην Άρσεναλ, να μην πάω στη Ρώμα. Κάθομαι στην ΠΑΟΚΑΡΑ, έχω τον Πατερούλη. Είναι να πάω, έχω τον Πατερούλη. Ναι, ναι. Οπότε χαίστηκα για την εθνική. Άρα, Κωστή, πρωί-πρωί άρχισε να φύγει. Δεν νοιάζει η εθνική, ρε φίλε. Ναι, όχι για την εθνική, για τα κάκα λέω. Για ποιο λόγο. Πρωί-πρωί άλλο τρώει την τυρόπιτα τώρα, ρε αγόρι μου. Ο άλλο τρώει την πουγατσούλα του. Τόσο χρόνια το βράδυ τι τρώγανε. Το βράδυ έχει περάσει 20 ώρε, είσαι όρθιο, είσαι μετάγγιση φαγητού καρα.
το βράδυ δηλαδή. Ναι, αλλά έχει βραδινό... ακούσει τόσα πολλά. Ναι. Έχει φτιάξει ναι, ναι. κλίμα, ατμόσφαιρα, μπορεί να έχει κάνει χιλιαδό το βράδυ. Ναι, η μέρα, ναι, η μέρα τώρα ξεκινάει. 24 ώρες. 24. Εντάξει. Ναι. Άμα είναι αποκλειστικό. Άμα, πεθάνεις, είναι, άμα ναι. είναι να πεθάνει βράδυ, πεθαίνει βράδυ. Ναι. Άμα είναι να σου έρθει ο χάρο τα χαράματα. Τα χαράματα. Θα σου έρθει τα χαράματα. Ναι, αλλά ήθισε, Κωνσταντίνο, ναι. το πρωί να είσαι λίγο πιο φρέσκο. Έλα, εντάξει, πρωί είναι. Ναι, να, γι' αυτό, αυτό, αυτό. Άμα θε ευγένειε και τα λοιπά. Όχι ευγένειε, ευγένειε δεν θέλω. Δεν θέλω, είμαστε φιλαράκια. Τι ευγένειε. Θα παίρνουν οι άλλοι μα λένε αγού τα πουσλίκου λουκ που λε και εσύ και εμεί σα λέμε με το εσύ και με το σα. Όχι. Δεν θα είμαστε ευγενεί. Αυτό λοιπόν ο Πέλκα σαν εξτρέμ ναι. που θέλει και διαδρομέ να πιάνει και τον μπακ τη αντιπάλου ομάδα να πούμε. Ναι. Και να βγαίνει και να κλείνει και να κάνει και να ράνει. Τσίπησε το ποδαράκι. Τσίπησε το ποδαράκι ο Πελκίνιο, ναι. το φιλαράκι μου. Με την βρωμοεθνική Ελλάδο. Η οποία είναι με, η εθνική των μανατζαρέων και των πολιτών. Ακόμα να φύγει ο Σκύμπε αυτό. Ο Σκύμπε ευλογημένη. Σκύμπε πρέπει ναι. να το πληρώσετε να πούμε. Μετά πρώτα πρέπει να καταλήξετε. Αυτό αμέσω να τον πληρώσετε. Ναι, πρέπει ναι. να καταλήξετε ναι. στον αντικαταστάτη. Άγγελο θέλουμε, είπαμε. Εσεί θέλετε άγγελο. Άγγελο και ένα Πορτογάλο που ξέρει ο Μάτζιο λέει αλλά δεν μα τον λέει ποιο είναι. Το ξέρω, ο Μάτζος. Και τον Μιχαήλοβιτς, δεν ξέρω. Το Σύνιζα, το Μιχαήλοβιτς. Γιατί θέλετε τον Άγγελο, εσείς οι παοξίδες, γιατί. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο ιδεατός άνθρωπος να μην μπαίνει χαρτάκι και να μην είναι γύρω-γύρω με τους μανατζαρέους. Θα του στείλει όλους αδιάβολους. Γι' αυτό τον θέλω. Και γιατί δεν τον πήρατε στον Πάο και τον διώξατε αφού. Γιατί στον Πάο δεν έχω τέτοια φαινόμενα. Α, δεν έχετε φαινόμενα. Δεν έχετε παίκτη κουτσό με 1,5 εκατομμύριο, α πούμε. Επιλογέ του Προέδρου. Δεν τον βάζει όμω ο Λούτσι. Τον βάζει. Δεν τον βάζει. Ο Λούτσι κοιτάζει την ομάδα. Αν τον έβαζε και έτρωγα τα τρίμπαλα, τότε θα έλεγα μόκο. Γιατί αυτού που σα φέρανε. Με τον Άρη Ισοπαλία πανηγυρίζεται εκείνο από την Αγία Βαρβάρα. Ποιο πανηγυρίζει. Στο κύπελο. Ο Άρης πανηγυρίζει, όχι εμείς. Που έφερε χύψη σε εμάς. Εμείς τι πανηγυρίζαμε. Εμείς είχαμε το μυαλό μας να παίξουμε την Τζέρσικα όπως λέει και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Για τον Άρη λέει μπορεί να είναι το μεγαλύτερο μας χρονιάς. Για μας δεν είναι. Είναι ένα πλώμα. Έτσι υπό Πρίγιοβιτς. Έτσι υπό Πρίγιοβιτς. Να κοιτάξει μέσα από το πούλμαν τα δέντρα. Τα δέντρα. Σαν κουρεμένα. Τον έφαγε στον παπά και εσύ με τα δέντρα. Κατάφεραν το πέρασαν προς τα έξω τα ψέματα. Είναι θα τη στήσω από εκεί που θα περάσει το πούλμα του Πάνε Πάω. Τη Δευτέρα. Άμα τα δέντρα θα είναι κουρεμένα, ναι. θα τα κουρέψουν για τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Δηλαδή από αύριο ο βρωμοδήμαρχος. Γιατί βρωμοδήμαρχος. Βρωμερός και τρομερός. Βρωμερός και τρομερός. Δεν κλέβει ακόμα. Α, γι' αυτό σου είπα. Ναι. Γιατί μπορεί να το πούμε χίλια δυο άλλα. Οι άλλοι προηγούμενοι. Είναι τίμιος. Σας φάγανε 15 εκατομμύρια. Οι άλλοι φάγανε και, μαζί. Και του πουλιού του. Σε έφαγαν οι άλλοι και εσένα. Τώρα μπήκε πρώτη φορά. Δεν θα συνεχίσω να σας απευθύνω το λόγο. Είστε. Παντελώς ανόητος. Ανόητος. Ναι. Καλημέρα κύριε Μπουτάριο. Άσε ρε, πάρε τρόπο κι εσύ. Νομοθετική πράξη λέει αλλιώς το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λέει θα γίνει 3.000. Ο Μπουτάρης έκανε δήλωση χθες για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Το γήπεδο θα γίνει 3.000 λέει αν δεν περάσει νομοθετική. Έχετε κανάλια στην Αθήνα, υπάρχουνε. Τι εννοείς αν έχουμε κανάλια. Ναι, το έχετε να διευκρινίσετε. Υπάρχουν κανάλια. Υπάρχουν κανάλια στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος στην Αθήνα να λέει καθημερινά στο ρεπορτάζ. Μόνο εσύ το λες. Ναι. Ότι μόνο ο Κωνσταντίνος το λέει. Βρωμοτσίπρα. Ναι, και αυτό βρωμοτσίπρα. Βρωμοτσίπρα. Αφού τον έχεις. Ναι, είπες ο πιο έξυπνος, ο πιο ικανός. Αυτό είναι άλλο. Άλλο, αλλά είναι και αυτός μέσα στη λίγδα. Επειδή πανέξυπνος είναι. Έστειλε το χοντρό εδώ πέρα. Και τους Μακεδονομάχους, τους Βλάχους, να μας ηρεμήσεις. Ναι. Πήρες φανέλες σου. Πήρες φανέλες σου. Υπεσχέθησε ότι τέλη Σεπτεμβρίου θα γίνει το νομοσχέδιο. Εγώ κάθε μέρα βγαίνω. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται το νομοσχέδιο. Γίνεται το νομοσχέδιο κύριε. Ναι, ΟΕΟ. ΟΕΟ, να λες και το ΟΕΟ. Ναι. Πες ο κουμπαράκος μου, μου είπε στο τέλος να βάζω και το ΟΕΟ. Καλά, σε χρησιμοποίησα. Ο κακός ή καλός. Εσένα και τον Ζαΐρη. Ναι. Ότι πηγαίνετε και διαβάζετε στη βιβλιοθήκη του Μετρόπολης το νόμο για την έφεση της ΑΕΚ. Με ένα ματοπιάλι εκεί πέρα. Και εκεί είχατε βάλει και μια περούκα από αυτή που βάζουν οι δικαστές. Ναι. Και είχατε πει ότι μπορεί να γίνει έφεση. Μπορεί να γίνει μείωση ποινής και τα λοιπά, ναι. αλλά μείωση βαθμών δεν υπάρχει. Όχι, γιατί είναι μείον 3. Αν ήταν μείον 4 μπορούσε να πέσει. Παίρνω, ναι. Και λέω εγώ τώρα. Και λες εσύ τώρα. Είναι ρεπορτάζ λέω του Ζαΐρη και του Κουλιανού αυτό. Οχοχο. Γιατί λέω πήρα τον κώδικα να πούμε. Ναι, τον πήραμε. Εγώ όχι απλά πήρα τον κώδικα, εγώ πήρα και τον δικηγόρο μου. Πήρε το δικηγόρο. Ναι, και μου λέει δεν γίνεται πλέον. Θα λέω σίγουρα να μην εκτεθούμε γιατί αυτά είναι λεπτά πράγματα, δεν τα νιώθω. Μήπως μεγάλωσε στη θύρα 4 δικηγόρο. Όχι, είναι Παναθηναϊκός. Άρα είναι ουδέτερος. Άρα σωστά μίλησε. Σωστά μίλησε. Γιατί και οι δικηγόροι μια φελάδα την έχουν. Ναι, αναλάγαμε κατά το δοκούν. Κατά το δοκούν, Κωνσταντίνε μου. Άιντε καλημέρες λέει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύβεσαι εσύ τη Δευτέρα και όχι ο Ραπτόπουλος και ο Καζαμπάκας. Μάλιστα, δηλαδή μας λέει ότι μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά για μένα, αλλά πρώτο είναι το χ, Κωνσταντίνε μου. Εάν δεν παίξει, ναι, το χ θα το παίξουμε είναι κορώνα. Κορώνα. Εγώ πιστεύω στο κεφάλι μας, κορώνα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να το ρίχνει το χ. Ναι. Δεν ξέρω πότε, πόσο ξεκινάει εσείς οι κουμαρτζίδες, θα ξέρετε. Θα τα δώσουμε τώρα όλα. Θα δώσω όλα. Ότι αξίζει τον κόπο να ρισκάρεις και ένα καλό ποσό στο χ.
Δεν παίζει ο Μπέλκα. Ο Μπέλκα θα δούμε σήμερα. Φωνάει το ποδάρι. Ναι. Έξω Μαωρίσιο. Ο Νταβατζής δεν παίζει από τον Άρη. Όχι, μπορεί να δέσει το χέρι. Χθες ήμουν στη Θέρμη εκεί σε κάτι. Τι έκανε, αγόρμο. Στο Φαρσαλινό. Στο Τριάδι εκεί. Στο Τριάδι, ναι. Πληκτική περιοχή, στο Τριάδι να πούμε. Που ήταν κάτι σούπεράδε τη Θέρμη εκεί. Ναι. Τα παιδιά το χέρι απέξει με το καρφί. Πώς είναι δυνατόν να παίξει λόγω με τον καρφί. Είναι δύσκολο. Ο Πατζιαράς λέει έπαιξε. Ήμουνα λέω στο μάτς. Το 83-84, 14 χρόνων στο Ηρακλής Άρης 1-1. Έπαιζε ο Παπαδόπουλος. Θες σου δώσω αποδόσεις. Μετά έπαιζε ο Παπαδόπουλος ο Νίκος θεματοφύλακας στον Άρη. Του τραβάει μια αλητία ο Καραΐσκος. Αλητία. Στο χέρι. Πιάνει την μπάλα ο άνθρωπος και πάει με την τάμπα στα μούτρα. Σκληρός ο Καραΐσκος. Όχι. Αντιαθλητικός. Ήταν αντιαθλητικός. Κακός. Γιατί. Αντιαθλητικότατος. Αντιαθλητικό. Άλλο δυνατό παιδί. Εγώ απάντω θα τη φωνή όταν τον ακούω. Από τη φωνή δεν τον έχω ζήσει. Λίγο πολύ λίγο τον Καραϊσκάκη. Γέρος, γέρος. Ναι. Βγάζει καλοσύνη, έτσι. Βγάζει καλοσύνη. Τώρα. Κοίταξε μετά το. Μετά τα 45-50. Μετά τα 50. 50. Εσύ ακόμα κρατάς. Όχι. Άμα αρχίσει ο άνθρωπος. Ναι. Είναι ξέρω εγώ στα νιάτα του γορίλας. Γορίλας. Και άμα αρχίσει και γίνεται ευγενικός. Αυτό και τα λοιπά και καλός και τα λοιπά. Άστον να πάει στο διάλογο. Ναι. Άστον. Ή θα είσαι. Ή θα είσαι γουρσούζης. Δύσκολος. Άτροπος. Εγώ πάντως έχω βρει κάτι παππούδια, φίλε, 70-75 χρονών, γρουσούδες, άτροποι, λαυρικοί, τους βλέπεις και λες τι είναι αυτός, 70 χρονών και ακόμα έτσι. Εγώ είμαι ενάντια, θα σου πω τώρα, είναι ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή, είσαι γρουσούς λαμάς, είσαι ναλέτης, είσαι δίστροπος, είσαι αυτός και τα λοιπά. Ή είσαι από την αρχή ευγενής, είσαι αυτός και τα λοιπά. Έτσι δεν αλλάζει, δηλαδή. Έτσι πορεύεσαι. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι μία ζωή έχουμε, έλα μωρέ, δεν χρειάζεται να είμαστε. Δεν το αλλάζει. Δεν το στρίβεις. Κάποιοι το στρίβουνε. Κάποιοι το στρίβουνε. Ναι, θα το στρίψεις λίγο πιο φιλοσοφημένα. Ναι. Δηλαδή θα δεις κάποια πράγματα που. Και θα πεις δεν έχει και νόημα. Από την εμπειρία. Ναι, η εμπειρία της ζωής. Αλλά τώρα να είσαι, ας πούμε, 30 χρονών κανίβαλος, 25. Βλέπω κάτι παοξίδες στη γειτονιά μου. Ναι. Εμένα μου αρέσουν οι παοξίδες. Οι κανίβαλοι. 50 χρονών, ναι. 45 χρονών, 55 χρονών που περνάω έξω από τα μαγαζιά και πετάνε τα τραπέζια. Που διατηρούν τον κανιβαλισμό τους. Διατηρούν τον κανιβαλισμό. Μάλιστα. Αυτούς αυτή τους αρέσει, ναι. Ναι, μ' αρέσουν αυτοί. Σ' αρέσουν. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ποιος. Είμαι 25 χρονών, έχω τη μαλούρα μέχρι εκεί, το χασίσι πάει σύννεφο. Σπάω καρκλάκια, εκδρομές, κλέβω, κάνω ράνο και στα 45-50. Πάω 50 χρονών. Ναι. Πάει θύρα 4 ή θύρα 3, ξέρω εγώ τα παιδιά. Τι κάνουν οι αλήτες. Ναι. Και λέει τον αλήτη τι κάνει. Ρε κοπρόσκυλο, εσύ τάκανες, τι έκανε. Ναι, ναι, ή βλέπεις. Εδώ Κωστή μου είμαι μαζί σου. Ή, πούμε, δεν θα κρίνεις. Ή ας πούμε. Τάκανες. Μια, όταν ζούσε ο σκορεμένος ο πατέρας μου, ναι. Περνάμε από την εκκλησία μια φορά. Καθόμαστε εκεί κάτι. Δεν είχα πολύ χρόνο να μιλήσω μαζί του. Με τον πατέρα. Λίγα πράγματα. Ναι. Ναι. Αλλά ναι. Περνάει μια 65άρα. Και βάλε λίγο ιστορία, ρε. Ήταν ένα κοριτσάκι 18-19 χρονών. Ο μπαμπά σου περνάει, είναι έξω από τον αεθεράποντα. Ναι, και περνάει ένα κοριτσάκι. 18 χρονών. Πιπίνι. Με μίνι. Μπουκετάκι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Άμπρα περνάει, αυτό το περνάει, θέμα. Περνάει μια γριά με 65-67 χρονών. Πες να γονείς. Και λέει, δεν τρέπεται τέτοια και τα λοιπά. Και λέει, τι λέει, επιτόπου. Στη γριά η οποία δεν γριά 35. 65, 65, ναι. Μόνο η κολόγρια τη λέει έτσι ακριβώς. Εσύ όταν ήσουν 20 χρονών, τι μάλλον και τα λοιπά. Η κολόγρια τη λέει. Μηταρά του λέει. Στέδια. Λέω γιατί ρε τη μιλά έτσι. Λέω γιατί τη μιλά έτσι, ρε του λέω τη γυναίκα. Ρε αυτή έκανε τα όρια, λέει. 18 χρονών. Και τώρα το κοριτσάκι λέει. Την πείραξε που δεν έχει δομή. Και τι λέει. Τι να κάνει, λέει. Κοριτσάκι είναι μόλι, τη λέει. Μήνυ θα φορέσει. Σωστό. Τι θα φορέσει με τη φλεβίτιδα, λέει. Που ξεκινάει και με την κυταρίτιδα. Και την κυταρίτιδα σχημογυναίκα. Ναι, και σφραγάδε. Την έριξε κάτι. Καλά την έκανε. Αλλά όταν τα έχει κάνει, απαγορεύεται να κρίνει. Απαγορεύεται. Αυτή μπορεί να βγάζει και ζήλια τώρα, γιατί μπορεί να το φορέσει αυτή. Δεν είναι. Έβρισε, λέει, Ευγενούλα. Μάλλον την. Πώς θα τη μαλώσει. Πώς θα τη μαλώσει. Εσύ ξεκινάς με πινελίκη και τελειώνεις με πινελίκη την ημέρα σου. Έβρισε, λέει η Ευγενούλα. Λέει, απαγορεύεται. Ναι. Λέω, τι να την πω, μη βρεις κορίτσι μου. Ναι. Ή αφού στο. Θα σε ρίξει κάτι πινελίκη μετά, Ευγενούλα. Ναι. Πήρε μπαμπά, δάσκαλε που δίδασκε αγόρι μου και λόγω δεν εκράθησε. Θα πάρει πέντε καλά. Ναι. Το παιδί θα πάρει και το στραβό. Δηλαδή από το γονιό θα πάρει το καλά, πάρει και το στραβό. Σωστά. Θα το πάρει από τον γείτονα. Σωστά. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα. Καλά, δεν τα λέω. Πολύ καλά. Θα πάρει ένα πρώτο σου φαν. Βλέπει όταν την γύρε τώρα. Λοιπόν, να πάμε ξανά. Είμαστε σε ρυθμού ντέρμπι. Οι αποδόσεις που έχουν βγει στο διαδίκτυο είναι ο Άρης κοντά στα 4 φράγκα. Και ο συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο σε όλα σε όσα όλα, έχει πει. Να, δεν ακούω. Τελείωσε. Και ο ΠΑΟΚ κοντά στα 2 φράγκα. Κοινώς ο ΠΑΟΚ δίνεται καθαρό φαβορί. Έτσι. Και η ισοπαλή αυτή τη στιγμή στο 3.40. Δεν τη βλέπουν. Βλέπουν φαβορί τον ΠΑΟΚ και ο Τσέκερ. Αυτό το 3.40
Πιστεύω εγώ. Ναι. Προσέγγιση κάνω. Παίζω κι εγώ. Πώς δεν παίζεις, το κουμπαράκι, μια χαρά, να είσαι στο κόλπο, ωραίος είσαι. Μ' αρέσεις, ούτε τρελαίνες, ούτε φανατίζεσαι. Μόνο θα σκάσεις καμιά φορά αν έπαιρνες κανένα με το δεκαρικά κανένα πεντακοσάρι και τρελαίνεσαι. Ναι. Ναι, λογικό είναι όμως. Θα πάει στο τριάρι, πιστεύω. Θα πάει στο τριάρι. Ναι, θα ανέβει λίγο. Θα ανέβει το διπλό. 2-20 μπορεί να πάει και το 4 να γίνει 3-8. Τα μάθες και αυτά. Τα μάθες. Κολπάμε, τα μάθε ο γρήγορα. Κόκκινος, βέβαια, το φιλαράκι. Όχι, το value bet. Έβαλε και το value bet. Το value bet. Αυτή είναι η απόδοση. Λοιπόν, να μείνουμε σε θέματα πάω και άρι, γιατί αναγκαστικά έτσι θα πάμε όλο όσο τέλος εβδομάδας. Τον άκουσα. Θηρίο νήμερο Γιουκούδης. Αυτό το 4-1 που έλεγε, τον θυμάμαι, σαν ουγγαρέζικο άλογο. Τέτοιο πράγμα. Θηρίο. Καθαρό εμώ. Δυνατό παιδί. Εγώ τον ήθελα πολύ και στον πάγκο. Όταν ήρθε είχα χαρή. Λέω πω το αυτό το κτίνος. Και κακώς τον βάζανε στις πίσω γραμμές. Ναι. Αυτός ήταν από τη μέση και μπροστά. Σωστός. Με ταχύτητα, με δύναμη, με πάθος, με καλή φυσική κατάσταση. Καλά ποδάρια είχε. Του βάζανε. Μου φαίνεται αυτός δεν μάρκαινε τον Ντέμι τον Νικολαίδη στο 3-1. Με τον Απόλλον Σμύρνης. Νομίζω αυτό. Ποιος ηλίθιος έβαλε τον Γιουκούδη να μαρκάρει. Και τον περνάει εκεί από το κέντρο, κάνει τον. Αφού δεν βρήκαν ένα χαφ κοντό, έναν στυλ αλαβάντα. Πρώτη φορά που είδα την Τούμπα να σηκώνει τα όρθια και να χειροκροτεί γκολ αντίπαλο τη ομάδα. Δεν το έχω ξαναδεί. Μα ήταν ηλίθιος ο προπονητής. Ναι, οκ, εγώ δεν είχα την αντίδραση. Θα βάλω τον Γιουκούδη. Δηλαδή, πιο τιμένο. Δηλαδή, τώρα εγώ είμαι πάω προπονητής και βάλω τον Γιουκούδη που είναι μεσοεπιθετικός. Ταχύτατος, δυνατός. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το παιδί μπροστά. Πολύ καλό σαν. Να βάλω τώρα τον Γιουκούδη ένα 90. Και φαρμόσου το είχε, έτσι. Να μαρκάρει τον Τέμι. Μήπως εσύ τα πιανόλε, ρε. 95-96 ήταν του κοινού. Ήμουνα στο Μάστρε το 1-3. Χειροκροτούσαν οι παοξίδε και του λέω τι χειροκροτάτε, ρε. Άμα βάζατε ένα κοντό χαφ, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε. Μου διαφεύγει. Ένα κοντό χαφ. Το κοντό χαφ θα βάλει στον Τέμι τον Νικολαίδη και το στόπερ κοντά το ένα. Αυτό είναι ο παιχταρά του. Ένα Απόλλωνα, ένα Τέμι Νικολαίδη. Αυτό. Το βάζει τον Γιουκούδη, ρε. Το Γιουκούδη βάζει να μαρκάρει. Και χειροκροτούσαν τα χαϊβάνια τον Τέμι τον Νικολαίδη. Κοιτάξτε να κάνω. Παιχτάρα ο Τέμι. Καλό παιχτάρα. Ο Τέμι. Ναι, αφού διάλεξε ο δικό σου, διάλεξε τον Βολτέζο, ποιον πήρε, λέει ο αστικό μύθο. Ήταν ανάμεσα στον Τέμι και στον Βολτέζο το ολοκόλπο. Και λέει είναι κοντό ο Τέμι, δεν κάνει να πάρω τον ψηλό εγώ. Εντάξει, λάθο έκανε. Έκανε λάθο. Τα μάτια κάποιον εκεί έπαιρναν φωτιέ. Εντάξει, λάθο. Λοιπόν, Βαρέλα. Παίζει κανονικά, θα σε επέστρεψε. Μεγάλη επιστροφή. Εγώ αυτόν ήθελα να ακούσω και να ερεμήσω ότι θα παίξει. Εσύ θες να μην φας γκολ τώρα. Θέλω τον Βαρέλα πύργο πίσω, γιατί μαζί με τον Κρέσπο. Ενώ το Μαουρίσιο δεν τρελαίνεσαι, α πούμε. Λες. Όχι, τρελαίνω για τον Μαουρίσιο. Θα βάλω κανένα χάφ εκεί. Θα βάλω. Κανία, θα βάλω. Βέρμπλ, ο οποίο έκανε δηλώσει κι αυτό. Είπε κι αυτό. Είμαι έτοιμο. Τρίχε είναι. Είμαι έτοιμο, θα το δούμε. Εγώ θα έκανα μια κίνηση εκεί. Τι θα έκανε. Τον Καντουρί χάφ. Στο είπα και χθε. Στο είπα, εγώ θα βάζα Καντουρί. Ο Καντουρί. Και αν δεν παίξει ο Πέλκα, ο Καντουρί είναι σίγουρα δεκαδάτο. Ναι, αν δεν παίξει ο Πέλκα, πάνε στην Αγία Βαρβάρα. Ναι, λαμπάδα. Ναι, κάνε μια λαμπάδα. Μια λαμπάδα. Μην χάσει. Γιατί μη ο Πέλκα στου χώρου θα πλακωνόταν με το Σιώπη εκεί κτλ. Αλλά θα είχαμε μεγάλο φάγο. Θα έτρωγε ένα τον άλλο τώρα, και ο Σιώπη δεν θα είχε τώρα, το νου του να μαρκάρει κανέναν άλλο. Αν πα και πιει κάνα καφέ με το Σιώπη και του πει είχε να αντιμετωπίσει τον Πέλκα, θα σου λέει ωραία, μπελά στο κεφάλι. Μπελά γιατί είναι μαϊμούνι ο Πέλκα. Δεν σταματάει να τρέχει. Αν του πει τώρα θα έρθει από τον άξονα Ελκαντουρί. Θα πει, ωραία, βάλει και άλλο ένα καφέ, τράβα δύο μαύρες ζάχαρες, να πιω και θα κάτσει και σταυροπόδι, η γλώσσα του σώματος. Ναι. Θα κάτσει και σταυροπόδι. Ενώ άμα που του πεις, θα πιάσει τον Μπέλκα, θα πει, γαμώ τον Μπελά, έχω τώρα με αυτό το ζυζάνιο, θα έχω θέματα. Κατάλαβες. Εάν δεν παίξει ο Μπέλκας πάντως, θα το μάθουμε σήμερα κατά διάρκεια της μέρας. Μάλιστα, ναι. Το σχήμα όπως ακούγεται, θα πάμε σε λίγο και στον Άρη. Ναι. Θα έχει με Μπίσεσβαρ δεκάρι. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Λιμιώσει μία μπάντα, Ζάμπα στην άλλη. Ναι. Ο Ζάμπα θα βρει χώρους, να ξέρεις. Τι θα κάνει Ζάμπα? Θα βρει χώρους. Καλά. Δεν θα βρει χώρους στο Βικελίδης. Στο Βικελίδης λέω. Ο Άρης δηλαδή τι θα είναι ικανοποιημένος με το 0-0. Δηλαδή εγώ θα είμαι προπονητής στον Άρη. Ναι. Θα έχω από τη μια το Λιμιό και την άλλη θα έχω το Ζάμπα. Ναι. Και θα ανεβάσω το δεξί το μπακ εγώ. Λες τον αφήσει κολλημένο εκεί. Κάτσε εκεί και μην κουνιέσαι. Θα βάλω τον άλλον να ανέβει. Γιατί και εγώ με το 0-0 δεν χάνω τη θέση μου. Και δεν θα φας κανένα ξεφώνητο από κανένα. Να φάω ισοπαλία, δεν έχασα, έφυγα. Όσον αφορά τώρα τα χάφια, να τελειώσουμε πάω και να πάμε και στον Άρη. Ή θα σου πω και το άλλο το κόλπο. Σαχόφ ή Βέρμπλουμ ή 50-50 η συμμετοχή του. Σαχόφ ή Βέρμπλουμ. Μαζί με Κανίας. Ο Κανίας ο φίλος είναι σαφός. Τώρα που οδηγάει ο Παοξής η Τσιμισκή καμπή Σαχόφ ή Βέρμπλουμ, ξέρεις τι λέει. Τι λέει. Άσερε να αλλάξω το κανάλι. Τι Σαχόφ και Βέρμπλουμ. Με αυτούς με Σαχόφ Κανίας φίλε είσαι πρώτος και δεν χάνεις όμως. Εντάξει, εμένα μου ξεφωνίζει τα χάφ. Βάζουν οι μπροστά να πούμε. Βάζουν οι μπροστά, ναι. Και έχεις καλά. Καλά, στόπερ, καλό τερματοφύλακα γιατί από εκεί πέρα. Α, τώρα που είμαι τερματοφύλακα, ο δικό σου, ο Πασχαλάκης, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Πάω ο Πασχαλάκη, γιατί ο Πάουκ είναι σε φάση ανανέωση παιχτών. Έτσι. Επειδή άλλαξε μάνατζερ ο Πασχαλάκης, θα σα δυσκολέψει λίγο. Ναι. Θα πήγαινε με τον παλιό, τον τουμπάρατε τον Πασχαλάκη. Σωστά. Τώρα ο Πασχαλάκης είχε ένα συμβόλαιο τη πλάκα, έτσι. Ναι. Αλλά τον πήρε όπως
πόσο πήρε, 200 χιλιάρικα. Ναι. Μέχρι το 19. Θα πάρει 450. Τώρα θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή, να αλλάξει και η ρήτρα, γι' αυτό και καθυστερεί το όλο θέμα. Να πάει μέχρι 2021, να ανέβει η ρήτρα στα 5, 6, 7, 8, 10 εκατομμύρια. Γιατί να μην γεράσει. Θα πρέπει να πάρει και αυτό στα φράγκα του τώρα. Για πάρει στα 29, 30. Τα δικαιούται. Ναι. Τα δικαιούται. Έδειξε ότι είναι κέρδος. Όλοι τώρα οι μάνατζερ πάνε και λένε στον Γιωργάκη. Στον Γιωργάκη, ναι. Να πάρει και ο δικό μου λίγο, ξέρω εγώ παραπάνω. Εδώ το center back το δώσετε 1,5 εκατομμύριο. Το χρησιμοποιούν οι μάνατζερ αυτό. Φυσικά ρε 20 δεν το χρησιμοποιήσουν. Σου λέει πληρώνει τώρα εκείνο 1,5 εκατομμύριο, ο δικό μου να πάρει 800. Ναι. Αυτό είναι καλό για του άλλου του παίκτε και του μάνατζερ. Γιατί τη βλακία που έκανε ο Πάοκ με τον Χατζερίδη θα την πληρώσει και στα συμβόλαια των άλλων των παιχτών. Είπαμε, οι μαγκέ πληρώνονται. Μπαμπά... Η τσιπούρα, η καψούρα και κάτι άλλο πληρώνονται. Γι' αυτό στο Γιωργάκη το φίλο μα. Αν πληρώνει ο μπαμπά. Ναι. Είναι εντάξει, σου λέω, εντάξει. Αν πληρώνει ο μπαμπά. Σε καλό δρόμο και συζητήσει για τον Βαρέλα. Εμένα αυτοί οι δύο με καίνε πρώτιστα. Μετά μην με πάτε του χρόνου το financial fair play και τι ιστορίε. Όχι, βγήκε σε Ευρώπη. Πέσει νίκε, βγήκε Ευρώπη. Α, γι' αυτό. Μα έχετε κάνει καθηγητέ 90 ώρε την ημέρα για πάω. Πάμε και στον Άρη. Πάμε και στον Άρη. Έλα όλα θα τα πούμε. Έλεω. Μάλλον το ραδιόφωνο δεν τα ακούνε μόνο οι παγουσίτε. Τώρα βρε, τώρα θα πάμε, αλλά μάλλον δεν θα πάμε στον Άρη τώρα. Δεν θα πάμε. Πέρασε 20 λεπτό. Στον Άρη γελάνε, ακούω τα ραδιόφωνα του. Γελάνε. Ρε του χέστε λέει. Έτσι βάλανε λένε. Να κόψουν τα δέντρα. Βάλανε να κόψουν τα δέντρα. Έτσι λένε. Βρήκα κάτι να ασχοληθούν. Εντάξει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε του 5 πονοκεφάλου του Πάκο Ερέρα. Θα επιστρέψουμε τον Μπρούνο Γκάμα. Κοινώ θα μιλήσουμε για τα του Άρη πλέον να δούμε πώ κατεβαίνουν και οι κοιτινόμαυροι. Ωστόσο, πριν να υποδεχτούμε Σμαράγδα Μπασάκου, να σας ενημερώσουμε ότι μέσα από τα κανάλια Nova Sports της Wind Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές διοργανώσεις Ευρωλίγκα και Basketball Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο win.gr / Vision. Και μην ξεχνάτε ότι μετά τα χθεσινά τρία παιχνίδια η εβδομάδα είναι και παραμένει μπασκετική. Σήμερα Προμηθέας Ολύμπια Λουμπλιάνα, Μπασκόνια Ολυμπιακός και βεβαίως την Παρασκευή Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια και Ολυμπιακός Αρμάνι Μιλάνο. Πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου. Ένα κομψότατο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το break επιστρέφουμε να δούμε και τα του Άρη. Κόβουν, ξεκίνησαν Κωνσταντίνε. Και ότι? Τα κόβουν, να ακούς το μηχάνημα, το κλαδευτήρι. Αυτό ξεφτύλα είναι, φίλε. Μίλησα εγώ με παλιούς παοξίδες και με τον κλαδά ακόμα. Ναι. Και μου λέει τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Θέλετε να πάμε στο γήπεδο. Ναι. Σαράντα σαν και εμένα. Έλα, ισχύει. Να συνοδεύσουμε την αποστολή. Ισχύει όμως, ρε Κωνσταντίνε. Τώρα αυτό λέμε. Ισχύει όμως. Ισχύει και να είχαμε. Μην κάθεσαι ο Πάγκο να ασχοληθεί με τα δέντρα. Ο κάθε θεσμός στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Όταν δει χρήμα ζεστό, γίνεται δουλικός. Ναι. Δηλαδή και από μόνος του. Ναι. Άλλο όμως αυτό. Άλλο να το ζητήσει ο ΠΑΟΚ και άλλο να το κάνουν οι άλλοι. Να πει ο ΠΑΟΚ: δεν θέλω να μου κουρέψει τα δέντρα, δεν θέλω να μου φτιάξει το δρόμο. Ναι. Θα πάρω εγώ 30 σαν τον κλαδά μπροστά και άλλους 30 από πίσω. Από πίσω και τελειώσαμε. Ούτε ζητάτε, θέλω ούτε τίποτα, ούτε ελικόπτερα. Ναι, γιατί δηλαδή, ας με πούνε οι Αριανοί, α πούμε. Τώρα σου πω εγώ πώ πάει η αποστολή. Τι πώ πάει η αποστολή. Όπω πήγε το 81 μέση θύρα 3. Τι πώ πάει η αποστολή. Πώ πάει η αποστολή. Δεν έχει τέτοια τώρα όμω. Δεν έχει τέτοια τώρα. Εκεί είναι τώρα. Ναι, αλλά γι' αυτό σου λέω ότι ποιο θα περνάει προ πήγαινε. Ναι. Σπαοξής, έμπαινες μέσα στο γήπεδο του Ηρακλή, τα άσπαγες, έμπαινες. Ναι. Πήγαινε καλά, στο Καρδιάο, να σπάμε, το 81, ναι. Πήγαινε στο Καφταζόγλιο. Ναι. Μετά μπαμ, ήρθε η θύρα 10, δεν έχει τέτοια δεν έχει τέτοια, ναι. Στο Χαριλάο δεν πας, με ντου. Αφού δεν πας, με ντου πρέπει να τα κόψουμε τα ντου. Στα Γιάννη να πας όμως. Στα Γιάννη να πήγα πέρσι, ναι. Στη Λάρισα μπορεί να πας με ντου. Και ο Μπλιώνας. Όχι, εμείς... δεν πας, εκεί είναι δεν πας. Καταραμένο μέρος για παρουσία. Δεν πας εκεί. Άσο, εκεί. Στη Λεβαδιά μπορεί να πεις με ντου όμως. Αφού δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν όπου κόσμο. Γενικότερα δεν υπάρχει πολλοί κόσμος μπορείς να πεις. Μπορείς να πεις. Όταν υπάρχει κόσμος και είναι και οργανωμένος δεν μπορείς. Άμα είναι ο Ταβερνιάρης Έλληνας το δέρεις και τον Μπλιώνας. Κακός, κακός, κακός. Λοιπόν. Περιγραφή και όχι μία προτροπή. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον Τροχό της Τύχης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα το δούμε σε ένα διαφορετικό ρόλο. Θα παρουσιάσει τα νέα αφεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Regency Casino Θεσσαλονίκης σήμερα 17 του Οκτώβρη. Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αφεντικά αμερικάνικα Very Cherry και ο γνωστός παρουσιαστής θα βρίσκεται εκεί για να μας τα παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα, σήμερα δηλαδή πάντοτε, 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτη τα νέα Very Cherry. Και να σημειώσουμε πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε 17 Οκτωβρίου ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Ναι. Πάμε να κλαδέψουμε. Δεν μου λες. Ναι, ναι.
Είχαν πει ότι πριν το μας με τον Άρη θα τακτοποιηθούν τα συμβόλαια, θα μπουν υπογραφές κτλ. Δεν βλέπω να έγινε. Κάποια μπήκαν σε αυλάκι. Ας το αυλάκι. Κάποια μπήκαν σε αυλάκι. Αυλάκι. Και κάποια δεν μπαίνουν σε αυλάκι. Ποιο μπήκε στο αυλάκι και ποιο είναι αυτό που δεν μπήκε στο αυλάκι. Το είδα, μου το στείλανε ρε εσύ. Μου το στείλανε ένα δέντρο που το έχουν δέσπος το έχουν φτιάξει. Μου το στείλανε χθες τα φιλαράκια μου Γιαννή. Τι νομίζεις, δεν έχω εγώ τέτοια καθάρματα. Λέγε ρε. Σε αυλάκι μπήκε του Βαρέλα. Του Βαρέλα μπήκε στο αυλάκι. Του Βαρέλα μπήκε σε αυλάκι. Του Πασχαλάκι μπήκε σε αυλάκι. Πού το ξέρεις, αφού δεν έγινε συνάντηση. Σε αυλάκι είναι. Σε αυλάκι, σε αυλάκι είναι και του Πασχαλάκι. Αυτό που. Κοίτα το αυλάκι. Ναι. Μην βάζει και ένα κάπα πάνω. Ναι. Και γίνει. Τι θα γίνει. Τα αυλάκι θα γίνει. Ναι, άστο τώρα λοιπόν, με το Πασχαλάκι. Με τον Κανίας και με τον Σαχόφ. Το Κανίας μπήκε σε αυλάκι. Τον Σαχόφ ακόμα το αφήνω λίγο αιρούμενο. Και το κομμάτι του Μπίσεσβα είναι αυτό που έχει τις πιο μεγάλες δυσκολίες. Μπράβο. Δίκαια, ναι. Δίκαια. Ναι, γιατί ο Μπίσεσβα σου λέει μάγκες, εγώ έχω 1 εκατομμύριο εύκολα στην Τουρκία. Ναι. Δείτε τι θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες και να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ναι. Και τώρα θα πάμε σε Μάρι τώρα. Το ποιοτικότερο σα παίκτη δεν μπορείτε να τα βρείτε μαζί του. Ναι, ναι. Δεν είναι λογικό. Θα να είναι και πιο δύσκολη διαπραγμάτευση. Γιατί να δεις, γιατί όσο πιο καλό είσαι. Όσο και ας τόσο... κάνει ο κύριο Σαββίδη ένα δώρο τον Γιώργο. Τον Πίσεσβα. Για να παίζει με το άλλο το δώρο. Ναι. Αντί να παίζει με τον. Με τον Κατζερίνο. Α παίζει με τον Πίσεσβα. Σωστό, ρε Κωνσταντίνε. Όταν... Τι να σου πω εγώ, να σου πω ότι δεν είσαι Ελλάδο τώρα. Όταν είναι να πάει στα καλά καθούμενα να φάει, α πηγαίνει με τον Πίσεσβα. Ναι. Κατάλαβε. Να μην πάει με τον Κατζερίνο. Όχι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει κουμπά. Κάνετε τώρα γυφτιέ στον Πίσεσβα. Ναι. Λέω Πίσεσβα γυφτιέ σε μένα. Γιατί απλά από όσο έχω μάθει, ο Πάκ φέτος στις μεταγραφές θα επιδιώξει να χαμηλώσει κι άλλο λίγο το μέσο όρο, γιατί είναι η δεύτερη πιο γυρασμένη ομάδα στο πρωτάθλημα. Το ξέρουμε. Έτσι. Ναι. Θα το επιδιώξει και αυτό. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να μην το κάνει με τον Πίσεσβα. Υπάρχουν κι άλλοι που είναι 30 φεύγα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ραπ, βάλε άσο το σπίτι σου, λέει, να οικονομήσεις, λέει, για να κερδίσει ο Πάκ. Λέει ο κακοπροαίρετο. Με τον Αναγνωστόπουλο τερματοφύλακα ή τον Κατημύρη. Κατημύρη. Αν. Και τώρα θα πάμε στα τουάρι. Πάμε λίγο στα τουάρι. Ούτε αποθήκη που βάζει τα εργαλεία δεν βάζει τον άσο με τερματοφύλακα τον Αναγνωστόπουλο χωρίς τον Κουέστα. 5 πονοκεφάλους λέει έχει ο Πάκο Ερέρα για να πάμε στα τουάρι. Τι λέει. Ο πρώτος είναι ο Μπάσα, ο οποίος και αυτός σαν τον Μπέλγα, ο Μπέλγας θα μάθουμε σήμερα τι γίνεται, έπεσε θύμα της εθνικής Αλβανίας. Καλά χτύπησε... να πάθουνε με τις κολοεθνικές σας μόνο τώρα. Θες τον εξέτασε ο Πανταζής, ο ναι. Πέτσι λέει πρέπει να μείνει εκτός δράσης για 10 μέρες λέει. Ναι. Αλλά ο παίχτης ο ίδιος λέει ότι ναι. Εγώ θέλω να παίξω αυτό το μάζε, το χάνω αυτό που έλεγε ο Πρίγκοβης δηλαδή. Ότι για τον Άρη το μάζε χρονιάς λέει αυτοί θα σχιστούνε. Και ένας ήταν να κάνει εγχείρηση καρδιάς και λέει εγώ στο η κόρη μου που παντρεύεται δεν, ναι, κάνω. Δεν κάνω. Πάει στη, στο γάμο, τραβάει δύο χορούς, πάρτολα κάτω. Ο Πανταζής πρέπει να μείνει 10 μέρες έξω γιατί αν παίξει κινδυνεύει με θλάση και να μείνει κανένα μήνα μετά έξω. Ναι. Εγώ λέω ότι αν είναι έσω σκηνικό και λέμε το ρεπορτάζ τώρα, ωραία, δεν θα το βάλει. Αν παίξει ο Μπάσα, ναι, και είναι να μείνει έξω με θλάση για ένα μήνα, πάει να πει να πούμε ότι οι Αριανοί βλέπουν το μάτσα πόλεμο. Και τελικό κόπα Λιμπερταδόρες. Μπορεί. Ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θα το βάλουν δεν και δεν θα παίξει. Ο Μπάσα είναι μία πόλη. Πάει το πονοκέφαλο. Δεύτερο πονοκέφαλο. Πώ τον είπε, πώ τον λε, Νταβατζή, πώ τον λε. Ο Κουέστα. Κουέστα. Ναι. Από ιατρική άποψη καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, πρόσεξε, για να ξεπεράσει το κάταγμα στο μικρό δάχτυλο. Ναι. Πρακτικά είναι δύσκολο να αιθεί εντό 10 μερών, αλλά το παλεύει φιλότιμα. Λέει το ρεπορτάζ. Ο Ισπανός βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την αποθεραπεία του, αλλά την Παρασκευή θα φανεί αν και πόσο. Δύσκολα. Δεν πέσει. Λογικά ούτε ο Κουέστα. Τόσο θα τον πάνε εκεί στη Μυτιλίνη, στον Άγιο Ραφαήλ. Α, και του πούνε φτιάξε με το δαχτυλάκι. Αυτά που πιστεύετε στο παράμεσο αποτέλεσμα, δεν είναι μικρό. Να πάει στον Άγιο Ραφαήλ να πει κάνει ένα θαύμα. Τόσα έχει κάνει. Αν ήταν το μικρούλι, ναι, ίσως να μπορούσαν να το βολέψουν λίγο, να το βάζαν σε έναν άνθρωπο. Παιδί μου δεν γίνονται θαύματα. Γίνονται, ναι. Το δαχτυλάκι. Εγώ φτιάξε με το δαχτυλάκι. Προκαλώ λοιπόν τον Άγιο Ραφαήλ. Άντε πάλι με τις προκλήσεις. Τον προκαλώ. Ναι. Αφού κάνει θαύματα, ναι, να πάνε εκεί πέρα να του πάνε να του αγιάνει το χέρι και να παίξει. Και να παίξει. Άμα ήταν έτσι οι Άγιοι να κάνουν τα θαύματα. Εντάξει, για το θαύμα να φτιάξει το δαχτυλάκι τώρα αντί για 3 μέρες σε μια εβδομάδα νωρίτερα. Δεν είπαμε να το σηκώσει από το κρεβάτι με έμφραγμα. Τρίτος πονοκέφαλος. Ναι. Βέλεθ. Ο στόπερ ο οποίος. Αλβανός. Ναι. Όχι ο Αλβανός, ο Μαβρά είναι ο Αλβανός. Ο Βέλεθ, ο Βέλεθ είναι ο Ισπανός. Ναι. Ο οποίος δεν έπαιξε με τον Πανιόνιο, ναι, αλλά μέρα με τη μέρα λέει το ρεπορτάζ αυξάνονται οι πιθανότητες να δώσει το παρόν. Το πρόβλημα στους οπίσιους Μυριαίους έχει υποχωρήσει αισθητά. Αν όλα πάνε καλά, θα βρεθεί στο κέντρο της και την όμορφη άμυνας. Το τελευταίο διάστημα έκανε και αυτός πολύ μεγάλη προσπάθεια να προλάβει. Ναι. 50-50. Ναι. Έτσι πως το διαβάζω το ρεπορτάζ. Παρακάτω. Χτύπησε, είχε θέμα και ο Δελιζήσης.
ο οποίος είχε διάταση στη Γάμπα, ο αρχηγός της ομάδας. Ναι. Σήμερα και αύριο θα έχει αποθεραπείες. Η σοβαρότητα πάντως δεν μοιάζει να είναι. Παίζει αυτό. Παίζει αυτός. Πάμε παρακάτω. Και τελευταίος ο Βαλεριάνος, ο οποίος και αυτός από ό,τι διαβάζω, μάλλον θα παίξει ο αριστερός μπακ του Άρη. Βαλεριάνος έγινε να παίξει 1,5 μήνα και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι από τους άτυχους. Είχε το θέμα με το γόνατο και αυτός. Το Λιμιό θα έγινε. Έχει να παίξει από το Καφτατζόγλου με τη Λάρισα. Ναι, το Λιμιό θα έγινε εκεί. Παλεύεται. Παλεύεται λες. Ακόμα και ο ανέτοιμος Βαλεριάνος. Τον Σγούρα, τον Λιμιό θα. Σγούρα. Είναι. Θα μα κάνει ντουό ο Κωνσταντινίδη. Α, ναι, σωστά. Μην έχουμε τέτοια. Σγούρα γυρίζει. Ναι. Γυρίζει. Αυτός, είναι, και αυτό γυρίζει. Πίσω στην άμυνα, γι' αυτό τον είπα. Αυτό έχει όνειρο, ο Λιμιό, να γίνει Σαλμπιγκίδη. Ούτε καν Σαλμπιγκίδη έχει γίνει ακόμα. Ναι. Το όνειρό του είναι να γίνει Σαλμπιγκίδη. Δηλαδή να σκοράρει, να μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Έχει δρόμο, έχει χρόνο. Τακτικά έχει βελτιωθεί απίθανα. Ταχύτητα έχει, μέλλον έχει και μυαλό έχει. Πολύ σημαντικό το δηλαδή, τελευταίο. Δηλαδή το Σαλμπιγκίδη πώς τον έβλεπες εκεί με το Λιμιό. Γιατί ήταν κακός πέτσος Σαλμπιγκίδης. Άλλο λέω, όχι. Κράς τεστ άμα κάνεις το τρίτη να πούμε. Λιμιός να βάλεις κόντρα με το Σαλμπιγκίδη. Στα 20 όμως τον θέλω το Σαλμπιγκίδη. Δεν το θέλω στα 29-30 που είχε ολοκληρωθεί σαν παίκτης. Στα 20 και τα 30 και τα 40. Μα δεν ξέρω το Λιμιό τι θα κάνει ο Κωνσταντίνης σε 9-10 χρόνια. Δηλαδή θα είναι εύκολο στο κόλ σε 10 χρόνια ο Λιμιός. Μπορεί να το βελτιώσει αυτό. Δεν είναι. Θα το βελτιώσει ο Φετβαζίδης, θα το βελτιώσει και ο Λιμιός. Ο Φετβαζίδης έκανε ένα λάθος ζωής για μένα. Πήγε στα 23 του στα Εμιράτα. Οικονόμησε. Ναι, έκανε. Λάθος ζωής είναι αυτό. Λάθος ζωής στο κομμάτι αγωνιστικό. Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Λάθος ζωής είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι έξυπνη κατέστρεψε κίνηση. Κατέστρεψε την καριέρα του. Γιατί έβγαλε λεφτά, λες. Ή στην Ελλάδα θα έπαιζε ή στο Αποέλ. Γιατί το Φετβαζίδη δεν κοροϊδά για να τον πάρω σε μεγάλη ομάδα. Θα έπαιζε Champions League άμα έπαιζε στο Αποέλ, φίλε. Πού θα έπαιζε. Champions League θα έπαιζε. Πόσα θα έπαιρνε. Πολλά. Παραπάνω από όσα πήρε τώρα. Το πάσο καθαρά οικονομικό. Εγώ σου μιλάω για την καριέρα του. Πόση καριέρα, τα λεφτά. Άμα είναι τα λεφτά, καλά έκανε. Θα μπορούσε ο Φετβαζίδης. Ναι, αλλά τώρα μην μου το συγκρίνεις με το Λιμιό. Μην μου το συγκρίνεις με το Λιμιό. Αν πάει και ο Λιμιός και επιλέξει τα λεφτά, τότε μου το συγκρίνεις με το Φετβαζίδη. Ο Λιμιός ή θα γίνει δεξιμπακ όταν ο Μάτος μας αποχαιρετήσει. Έχει το αυτός που θα πέσει μέχρι τα 40. Δεν καπνίζει, δεν πίνει. Ποιος? Ο Μάτος, τον δήλωσε. Ή θα τον κάνετε. Ούτε κρασί λέει πίνω. Ή θα τον κάνετε δεξιμπακ. Αλλά ο μάνατζερ του λέει: παιδί μου, δεξιμπακ θα παίρνουμε τα μισά λεφτά, κάτσε εξτρέμ εκεί και βελτιώσου. Ή θα ανοίξει κάνουλα με τα γκολ. Και δεν θα είναι ο Ελιμιός αυτός που θα τριπλάρει και θα σεντράρει. Αυτά τα έκανε και ο Σαλμπιγκίδης. Αλλά ο Σαλμπιγκίδης. Σαλμπιγκίδης έπαιζε και φόρο όμως. Ο Σαλμπιγκίδης έπαιζε και φόρο. Ο Ελιμιός δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει φόρο. Δεν μπορεί να παίξει. Όχι. Γιατί δεν είναι τόσο δυνατό παιδί όπως ο Σαλμπιγκίδης. Είναι δυνατό παιδί είναι. Δεν είναι. Ο άλλος θα τα βρει, φίλε. Ναι, εντάξει. Ήταν χτιστός. Ο Ελιμιός δεν είναι χτιστός. Είναι ένας γρήγορος, δαντελωτός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πρέπει να μάθει να συγκλίνει κεφάλι και να τελειώνει. Κεφάλι δεν έχει. Τελειώσαμε. Αλλά εγώ λέω πάνω σε γραμμή είναι καλύτερος από τον Σαλμπιγκίδη για να παίξει εξτρέμ. Πώς? Είναι καλύτερος. Από ποιον? Από τον Σαλμπιγκίδη. Θα έρθει να μας δει ο Σαλμπιγκίδης. Ο Σαλμπιγκίδης είναι τόσο καλός σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος που ούτε καν σκέφτεται τη βία στο μυαλό του. Ναι. Είναι ψυχούλα. Ευτυχώς. Ναι. Αλλά λέω πάνω σε γραμμή είναι καλύτερος από τον Σαλμπιγκίδη. Τι κάνει δηλαδή. Είναι πιο γρήγορος. Τι είναι πιο? Πιο γρήγορος ο Λιμιός. Είναι πιο αέρινος. Ο Σαλμπιγκίδης ήταν πατούσε καλά, να δώσει μάχες. Τώρα πόσο είναι ο Σαλμπιγκίδης, 37? Τόσο. Το 81, μάλιστα. Ναι, τόσο, 37. Φέρ το λαπροπόνητο, 50 μέτρα τρέξει με τον Λιμιός. Ναι, αλλά τον κράζατε όταν έπαιζε μπάλα του Σαλμπιγκίδη. Όχι, εγώ δεν τον έκραζα ποτέ. Εσείς τον κράζατε. Εμένα ο Σαλμπιγκίδης, για να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής. Ναι, άστα τώρα μετά. Όχι μετά. Άστα. Ο Σαλμπιγκίδης, εδώ είμαστε, βάλε κουμπές. Βάλε κουμπές. Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής έχει βάλει γκολ στην εθνική που τα έχω πανηγυρίσει με την ψυχούλα μου. Έχει δώσει προκρίσεις. Μη. Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής. Οπότε το μέτρο σύγκρισης δεν υφίσταται με το Λιμιό. Πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί είναι άλλοι παίχτες. Ο ένας έπαιζε center for και αναγκαστικά πήγε και στην πάντα και ο άλλος είναι ακραίος επιθετικός. Από τον έναν έπαιρνες να πούμε γκολ και φάσεις και κούρσες και αντεπιθέσεις και μαρκαρίσματα και από τον άλλο λες μαρκάρει και τρέχει. Ναι, ρε Κωστή, αυτό το πράγμα πότε θα το καταλάβεις όμως που σου λέω. Τι? Ότι θα το συγκρίνεις όταν φτάσεις στην ίδια ηλικία. Εσύ συγκρίνεις έναν ολοκληρωμένο τελειωμένο ποδοσφαιριστή με έναν που ξεκινάει τώρα. Πόσο χρόνο είναι ο Λιμιός? 20. Στην Αγγλία θα ήταν ολοκληρωμένο. Θα ήταν. Στην Ελλάδα δεν είναι. Α, δεν είναι. Δεν είναι. Τι να κάνω. Ο Σαλμπιγκίδης στα 20 του ήταν αυτός που ήταν στα 27. Κοίταξε, ο Σαλμπιγκίδης. Που τον σέλανε στο Βόλο και στις Σέρες. Ο Σαλμπιγκίδης προφανώς, επειδή δεν έχει καλό μάνατζερ όπως έχει ο Λιμιός τον Κουτσολιάκο, το στέλνατε στην Καβάλα γιατί σας άλλα καμάδες. Ναι, και στις Σέρες. Και στις Σέρες. Και στις Σέρες. Ναι. Λοιπόν. Ο Στυλάρης αν το στείλατε. Καλησπέρα σας λέει με τη ραπτ και στις Σέρες πήγε. Όχι. Ο Σαλμπιγκίδης πήγε στην Καβάλα και στη Λάρισα. Στη Καβάλα Λάρισα. Καβάλα Λάρισα. Στις Σέρες πήρε το άλλο πάλι το. Τον Αθανασιάδη. Ο Κλάους και το βάζανε έξω δεξιά. Ναι, και πέρασε πολύ άσχημα εκεί, μας έλεγε. Ή ακόμα και εγώ επειδή. Βάλανε έξω δεξιά το. Ο Όγιος τον έβαλε έξω δεξιά. Ο Όγιος τον είχε βάλει έξω δεξιά του Σαλμπιγκίδη. Ισχύουν αυτά, είναι πραγματικότητα. Έτσι. Με τη λαπτοπούλια λέει λογική, ο Πίσας Βαρ είναι τελειωμένο ηλικιακά. Τι μας λέει, μια ανανέωση λέει και δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Λέει ο φίλος εδώ. Ο παίκτης με τα καλύτερα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, τεχνικής, κλειστό χώρο, τελειώματα, πάσες, ιστορίες, εγκεφαλικότατος, ποδοσφαιριστής. Εντάξει,
Ας τρέχει και τα μισά χιλιόμετρα από όσα τρέχουν. Εγώ θα πω στον Γιωργάκη. Ποιο Γιωργάκη? Το φίλο μας, ο Σαββίδη, τον Γιώργο του Σαββίδη. Γιωργάκη, ναι. Ναι, τον Γιώργο του Σαββίδη, το φίλο μας. Ναι. Έτσι, να του πάρει δώρο αυτή τη χρονιά, το ναι. καλοκαίρι, δώρο τον Μπίσερ. Πώς σου πήρε, αντί για την Ferrari, την Bucati, το Χατσερίδι, για να τον έχουμε να είναι εκείνη να περιφέρεται, ας τον πάρει δώρο τον Μπίσερ. Τι νεοπλουτισμός. Ενέρε, φίλε. Τι νεοπλουτισμός. Τι νεοπλουτισμός. Τουλάχιστον θα έχει και ουσία αυτό το δώρο. Του λες γιατί τον πήρατε αυτό το center back στον ΠΑΟΚ. Ναι. Για να παίζει ο γιος του Προέδρου. Τι νεοπλουτισμός. Ναι, εσύ το λες αυτό. Από τις τουαλέτες τις τουρκικές εκεί που γλιστρούσες και έπεφτες μέσα. Αλλάζουν τα χρόνια, Κωνσταντίνε μου. Τι να κάνουμε. Αν έχεις λεφτά και εσύ το σπίτι σου θα το πιάσεις. Λογικό είναι αυτό. Τι νεοπλουτισμός. Δεν έχεις λεφτά, κάτσε. Θα κουρέψουν τα δέντρα να περάσει ο Μπίζες βαραπέκι. Δεν έχεις δίκιο. Με το ζάμπα. Με το μαλλί θα βάλει το μαλλί ο Μπίζες μας στα δέντρα. Τι νεοπλουτισμός είναι. Ερώτηση. Μάλιστα. Δεν έχεις λεφτά. Δεν έχω. Μένεις σε ένα σπίτι μέτριο. Μέτριο. Ναι. Ξαφνικά αποκτάς λεφτά. Ναι. Δεν θα το φτιάξεις το σπίτι σου. Τι θα το φτιάξεις. Νεοπλουτισμός είναι αυτό. Ναι. Τι είναι. Τι δεν θα το βελτιώσεις το σπίτι σου. Απαράλλο. Θα πάρεις άλλο. Ναι. Νεοπλουτισμός είναι αυτό ή λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Η συμπεριφορά είναι. Συμπεριφορά ναι. ναι. Αλλά κάποια πράγματα είναι λογικά να γίνουν ναι. έτσι. Αυτό δεν θα σου πω. Όταν φοράς πέδιλο με κάλτσα και πας να το παίξεις. Τι σημαίνει αυτό. Κάποια στιγμή, αν έχεις λεφτά, θα το βγάλεις το πέδιλο και την κάλτσα και θα βάλεις το σκαρπινάκι σου. Τι να κάνουμε τώρα. Από κάτω η κάλτσα ίδια θα είναι. Ίδια λέει. Ναι. Ναι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, να πούμε. Ο Κουέστα θα παίξει, ο Βέλε θα παίξει, ο Μαυράη θα παίξει στη θέση του Μπάσα. Ναι. Θα παίξει και ο Σιώπης και ο Βαλεωριάνος και ο Δελζήσης. Ναι. Παίζουν ραπ, άσο, βάλε άσο. Όλοι λέει θα παίξουν. Ναι. Εμείς αναφέραμε το ρεπορτάζ. Ναι, έτσι. Κουέστα. Με ξένο διαιτητή θα παίξω άσο τον Άρη. Με ξένο διαιτητή. Ναι. Αν ήταν Έλληνας όμως τώρα, πες. Αν ήταν Έλληνας. Αν ήταν Έλληνας θα το έπαιζα. Ναι! Μπορεί να έβαζα και σε κάποιο δελτίο τον Άσο. Τον Άσο του Άρη. Τώρα το χεράκι μου με ξένο διαιτητή. Δεν μπορεί τώρα, ε! Δεν παίρνει τηλέφωνο τώρα. Γιατί η Χαλίφισσα θα έκανε τα κουμάντα. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Για πες μας. Δεν είναι ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο αυτά τα οποία. Το κύπελο το πήρε από μένα, έτσι. Ναι, ναι. Έβαλα εγώ τις πλάτες για να πάει τελικό. Για να σου δώσω το μισό κύπελο. Δεν το θέλω. Εγώ δεν θέλω. Η ΑΕΚ παίρνει. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Κατάφερε να πείσει την Ελλάδα για 1,5 χρόνο. Για 1,5 χρόνο το κατάφερε με κονδυλοφόρους, δεξιά, αριστερά, με έτσι, με αλλιώς, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο Χαλίφης. Εσείς τι κονδυλοφόρους. Και τώρα που ξεγυμνώθηκαν όλα συγγνώμη, και κατέβηκαν τα στόρια, συγγνώμη. Είδαμε τι παίζει. Αυτή είναι η επιτυχία της ΑΕΚ. Εάν λοιπόν χρόνια. Η ΑΕΚ με τους κονδυλοφόρους. Ναι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Με τους κονδυλοφόρους. Ναι. Δημιούργησε αυτή την ιστορία. Τη δημιούργησε. 1,5 χρόνο άμα ρωτήσει Αριανό, Παναγενικό σου λέει άντε ναι. Χαλίφη. Τότε, ναι. τότε λοιπόν θα πρέπει στα 78 του χρόνια να έρθει από την επανομή με ένα αμάξι τεθωρακισμένο ο Μπούζας. Μπούζας. Με όπλο. Ναι, ναι. Με μια καραμπίνα. Φτιάξε και να αρχίσει να σκοτώνει τους ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Τους παραγωγούς. Πάλι σκοτωμούς, πάλι ρεκοσταλίδες. Πα, φίλε. Τι παρακαταθήκες σας άφησα, ρε καθήκια. Κατάλαβες. Για κάνει λίγο Μπούζα. Να πετράπετε ρε στο επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτά τα γατάκια της δημοσιογραφίας να περνάνε τα μηνύματα. Άγγελε με ρε. Μαλακός για κάτω. Τι να κάνω. Μπορέσουν να περνάνε τα μηνύματα. Και επιτρέπεται αυτός ο κοντός που είναι πιο κοντός από μένα να μην πάρει το Λεοντιάδη και να πάρει να πούμε τον Ντέμι τον Νικολαίδη στο όπερ. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Ρε. Θα πάρω την καραμπίνα και θα έρθω ρε προς τη φαλάκρη. Μη, μη, έτσι λέει. Έτσι με λέει ο Μπούζας. Τι να σε κάνω ρε. Εμείς βάλαμε αυτά που λέει. Ναι. Λοιπόν, δεν συμφωνείς ότι ήταν μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ. Για 1,5 χρόνο το κάλυπτε αυτό όμορφα. Δύο πράγματα. Ναι, δύο πρώτον. Άρα έχει καλύτερους κονδυλοφόρους από εσάς. Ναι, έχει και περισσότερους. Και ενδεχομένως είπαμε κάποιοι κατά το δοκούν, έτσι. Εμείς εδώ είμαστε λίγο μπουταλάδες. Εάν κατά το δοκούν αυτοί. Ναι. Με τον Τσιγκουναρά, εσείς με τον Άπλα, δεν. Ο Τσιγκουναράς απλώθηκε σε άλλα θέματα. Τα λες και εσύ. Ο Τσιγκουναράς. Ναι. Πήρε από εδώ δημοσιογράφους. Και Κεύ, Μέδε, Σεδ, δημοσιογράφους, δεν ξέρω. Και εσείς πήρατε τον Τέμι στο Όπεν. Πόσο όλα καμάδε είστε, εσείς. Κάνουμε κανάλι, ρε φίλε. Τι κανάλι κάνετε, ρε βλάκι. Τι θε να κάνουμε, δηλαδή. Καραγκιόζι, θε να πούμε. Κοίταξε. Δεν μου λε τώρα, κάνετε κανάλι. Ο Ντέμι με το Ζαγοράκι μαζί. Ναι. 80 λέξεις ελληνικές ξέρουν. Ο Ντέμι είναι καλός, είσαι λάθος. Φύγε από εδώ. Είσαι λάθος. Ο Ντέμι είναι πολύ καλός, είσαι λάθος. Δεν τον έχεις ακούσει. Εγώ τον έχω ακούσει κάτω στο FM. Και συνεντεύξεις έβγαζε. Άσε, ρε, και πολύ κόσμο έχει φωνάξει. Συνεντεύξεις με έβγαζε τώρα. Άσε με τώρα κάτω ρεπόρτερ. Θα αναθεωρήσεις για τον Ντέμι. Φύγε. Έχει άποψη, είναι σοβαρός ο Ντέμι. Το ξαναλέω. Έχει πριστεί από το φαΐ. Τον έχω ξανακούσει. Τον έχω ακούσει. Φρεχοντρός από το φαΐ έχει γίνει. Εδώ θα είσαι που θα μου πει καλός. Ο Ντέμις είναι καλός, ξυνιώθηκε από μπάλα. Λεοντιάδη έγινε ρόμπα. Μπορμπόκι έγινε ρόμπα. Τουρσουνίδη έγινε ρόμπα. Ρόμπα. Εάν δεν πάρει, Τουρσουνίδη. Θα πάθουμε χαμπάλα χάλαμα. Έτσι, 30 ελληνικά ο Τουρσουνίδη, 32 ο Ντέμις. Λοιπόν. Α, το Σουνίδη το έχει το παρλάρε τώρα που το συζητάμε. Εντάξει, ωραίος. Ωραίος είναι ο Γιώργος. Μένα μ' αρέσει ο Γιώργος. Ωραίος εγώ, και τα χώνει κιόλας. Εγώ οι αισθάσεις μου. Α, μπορούσα να πάρει τον Γιώργο του Σουνίδη. Λοιπόν. Σωστά, εδώ το δέχομαι. Γιατί αν μην τον πάρει. Ναι. Και αν πάρει τον Ντέμι,
Γιατί, ναι, δηλαδή, γιατί ο Ντέμις είναι, είναι θα τραβήξει και κόσμο από κάτω. Είπαμε τραβήξει, το κανάλι θα είναι εμβέλεια παντοδική. Άρα η εμπορικότητα έχει τη μεγαλύτερη άκρη από εσάς. Άρα η ΑΕΚ πουλάει πιο πολύ από εσάς. Η ΑΕΚ είμαστε τρίτη εμείς. Εμείς είμαστε τρίτη. Η ΑΕΚ είναι τέταρτη. Τα λέει τρίτη τώρα το γύρισε. Καζαμπάκα. Το γύρισε. Εμείς πιο πολύ κόσμο έχουμε. Τρίτη είμαστε. Περάσαμε τρίτη. Στην τρίτη ρε και ο Τουρσουνίδης είναι έξω και πήρε τον Ντέμι ρε βλάχη να πούμε. Χωριαταρέ να πούμε. Πόσα χρόνια. Τουρσουνίδης δεν έχει κάνει. Τι ραδιόφωνο. Κάνει. Κάζο Σπορ FM. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ραδιόφωνο να κάνει. Αφού κάνει, ρε σου λέω. 32 ελληνικές λέξεις ξέρει και άλλες 40 αγοράκι, ρε. Άστε το παραμύθι τώρα. Άκουσε με λίγο. Παραμυθάδε. Δεν το έχεις. Τι να έχω, ρε. Ο Ντέμις έκανε εκπομπή μαζί με τον Σπυρόπουλο χρόνια. Ποιο Σπυρόπουλο. Ναι, ναι, τι ποιο Σπυρόπουλο. Άντε φέρτο τον Ντέμις τώρα με Μετρόπολη να κάνει 3%. Φέρτο να στο στο. Εγώ σου λέω τι έκανε στην Αθήνα. Να κάνει 2%. Ναι. Φέρτο να είναι στην Αθήνα. Και άλλα Αθήνα να φέρω. Βάλε έναν από εμά και στείλε μα κάτω. Πόσο θα κάνουμε. Πώς θα κάνουμε. Ναι. Στείλε με ένα χρόνο να σου πω τι θα κάνουμε. Καλά, μα στείλω κάτω στην Αθήνα θα τη βάλει φωτιά ολόκληρη και σκουθεί να φύγει. Να πώ θα την έρθει. Και τρει γορίλε δίπλα. Άθε και γορίλε. Αλλά... Απληρώνω τι γορίλε. Τώρα πληρώνω τον εαυτό μου. Ναι. Εντάξει, να κάνω. Λοιπόν. Κάνω το γορίλα στον εαυτό μου. Είσαι λάθος γιατί δεν έχεις ακούσει. Ο Ντέμις... Αυτό που λέει το δίκιο. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, αλλά και στα μπάκια αυτά, άσε τα πω. Ρε, τι πάει να δικαιολογήσεις. Όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Σου λέω ότι ο Ντέμις μαζί με τον Σπυρόπουλο έκαναν εκπομπή χρόνια κάτω. Αυτό σου λέω. Δεν είναι άμπαλος, δεν είναι νεόκοφος. Φύγε, ρε, τι έκανε μετά την μπάλα ο Ντέμις στη ζωή του. Το disc jockey έκανε. Πώς? Το disc jockey, η γυναίκα του το συντηρούσε. Άσε με καημένε. Ο κύριος πώς λέει τη γυναίκα του. Βανδύ. Ο Βανδύς τον φωνάζουμε. Άσε με καημένα. Νίκο, ρώτα τώρα από το είναι τυχαίο που όποιος προπονητής και να ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Μπίσες Βαρ ήταν αναπληρωματικός. Ο σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει και να μαρκάρεις έστω και λίγο, λέει ένας φίλος. Ναι, όταν όμως η αιμορροίδα φτάσει στην επιγονατίδα. Θα το πετάξει το μέσα. Μέσα ναι. Είναι δηλαδή παίχτης ειδικών ναι. Συνδικών ο Μπίσες Βαρ. Ο μόνος που μπορεί να ανοίξει άμυνα σε κλειστό χώρο. Χωρίς έκρηξη, χωρίς ταχύτητα. Διαφωνώ για την έκρηξη. Είσαι λάθος. Τι έχει έκρηξη. Ο Μπίσες Βαρ τα πρώτα τρία μέτρα. Δες πόσους πέναν σας σημαδούς. Έχει έκρηξη στα πρώτα τρία μέτρα. Στα πρώτα τρία μέτρα. Έχει έκρηξη. Εγώ βλέπω γρήγορους που το μαρκάνουν και του αφήνει σημαδούρα. Άμα πιάσει ένα σάντι, ξέρει σε πόσα δευτερόλεπτα. Καλά, άμα πιάσει, εγώ σου λέω τώρα αγωνιστικά τι κάνει. Στον κάτω σε αγώνα έκρηξη. Ποιο άφησε σημαδούρα στο πρώτο μάτι, ποιο το μάρκαρε στο πρώτο μάτι. Άρη Πάουκ. Που γυρίζει γύρω γύρω από το κορμί και τον πετάκι που αφήνει τρία μέτρα πίσω. Άρη Πάουκ. Στο πάω κάρι, εδώ. Πάω ναι, ναι, ναι. Ποιον άφησε. Ποιον άφησε. Ναι, ναι. Ένα δεξιμπάκ, ο οποίος ναι. Ήταν στόπερ. Ποιος. Τώρα αυτό το Σόζα, λες. Το Σόζα. Ο ναι. Σόζα. Ναι, είναι από τους γρήγορους που είναι το Σόζα. Δεν είναι αυθαρμούς. Άμα βάλεις, ναι. Δηλαδή βάλει το Δελιζής δεξιμπάκ. Ναι. Διάσε, θα το περάσω εγώ, λες. Το περάσεις εσύ. Το σκίσω τα βάρδουλα. Κουλ, πες ο κουμπαράκι σου ότι θα υδρώσουν τα μουσια του Σιώπη με τον Μπίσεσβα στον άξονα. Λέει δεν είναι μόνο με τον Μπέλκα, λέει θα τρέχει και με τον Μπίσεσβα γιατί είναι επικίνδυνος, λέει ο φίλος. Αμφιβάλλω αν θα μπορεί να κάνει σταυροπόδι, λες, στο τέλος του αγώνα. Ναι. Λέει ο φίλος ότι. Και με τον Μπίσεσβα ως δεκάρι θα έχει θέματα. Άμα τον πάρει κολλητά, ναι. Κολλητά άμα τον πάρει, ναι, ναι. Δέλα εκεί, θα το, δεν σου λέω εγώ να τον δυσβήσει, θα τον περιορίσει. Καλημέρα κουμπαράκια. Αν, αν ναι. Όμως ο προπονητής του Άρη ναι. Πάει αυτό το στυλ τη ζώνη, ζώνη, το μοντέρνο κτλ. Ναι. Θα τους καθίσει δύο γκολοπάουκ με τη ζώνη και στον αέρα κιόλας δίνω συμβουλή και λέω. Θα είναι πιο κοντός ο Άρης. Θα παίξετε ζώνη τον ΠΑΟΚ, μάλιστα. Και θα φάτε ένα γκολ σαν τον Πανιόνιο που βρέθηκε στη ζώνη ποιο ο Σιώπης να πηδάει με τον στόπερ. Ναι, τον Ντομίκες. Πες αυτό το Βάιλερ του Άρη, ναι. Ότι όταν μαρκάρουμε παίρνουμε τρεις τουλάχιστον man to man, τους ναι, καλύτερους. Τους ψηλούς, και τους άλλους παίζει ζώνη. Δεν παίζει ναι. Ζώνη όλη η ομάδα. Σωστό. Εντάξει, άντε. Καλημέρα κουμπαράκι από Σαμοθράκη. Κούλο ο Άρντα επιστρέφει. Ναι, ο Άρντα χθες έδωσε ασίστ να πούμε. Έφαγα λίγο χθες από Σαμοθράκη λίγο κομμάτι αγριοκάτσικο. Γούσταρες. Ναι. Ήτανε μίξι γκριλ με βάτραχο. Γι' αυτό ναι. Σ' άρεσε. Έκανε σεξ. Το κατσίκι έκανε σεξ με βάτραχο. 100%. Είδες ωραίο κρεατάκι που βγάζει. Ναι, το μίξι γκριλ. Σαμοθράκι, βέβαια. Κουμπαράκι μου. Κουμπάρι μου. Σε καλέ. Λοιπόν, πήγε 9 η ώρα, χαμπάρι δεν πήρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Την κόλο ώρα να πούμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κάτσε να καθαρίσουμε λίγο τα δέντρα. Κάτσε λοιπόν. Μέσα από τα κανάλια Nova Sports ή With Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετνώσεις Euro League και Basketball Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και κορυφαίες ομάδες της Super League. Η With Vision λοιπόν είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision. Και επειδή πεινάσαμε φίλες και φίλοι, έτσι είναι το πρωινό μας. Καφέ, πίτα, μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Τώρα που θα κάνουμε και break, πεταχτείτε. Υπάρχουν σε τρία σημεία της πόλης μας. Δυτική είσοδος μετά δικαστήρια Παλαιού Σταθμού 36. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αερογέφυρα. Και θυμηθείτε, μαζί με την μπουγατσούλα άλλη μια πίτα δώρο.
μαζί με τον καφέ δώρο το νεράκι, και στον πέμπτο καφέ θα πάρετε και τον έκτο δώρο, όλα αυτά στο Καντίνα Pit Stop. Επιστρέφουμε με πολύ ΠΑΟΚ Άρης πλέον, είμαστε mood Άρης ΠΑΟΚ, θα ανοίξουμε και γραμμές μέχρι και τις 10 μαζί. Καταπληκτικό ηχητικό από τον κύριο Καζαμπάκα. Έλα, έλα, πάω, έλα, πάω. Ναι. Το ηχητικό χωρίς να μιλήσεις, αφήνει τον ακροατή να φανταστεί. Ναι. Και αντί να βρει εμά, πρέπει να βρει τον Νικολίτη να πει μπράβο, Νικολίτη. Έχει και αυτός κερδίσει κάτι. Ξέρεις τι έχει κερδίσει. Το ακαταλόγιστο. Ναι. Είναι ο ορατόπουλος των Νικολίτων. Ο κάθε καλλιτέχνης, ναι, πρέπει να έχει το ακαταλόγιστο. Ναι. Και ο Καζαμπάκας. Είναι καλλιτέχνης, βέβαια. Άνοιξε γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Να πιάσουμε λίγο το τέρπι ξανά, μανά. Είναι Τετάρτη μένα, αλλά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Θα δούμε λίγο και το πιθανό σχήμα του Άρη. Έχει ο ΠΑΟΚ ανάλογο ντέμι να τον βγάλει εκεί με κουστούμι να μιλήσει για ΠΑΟΚ Άρα να πούμε. Ναι. Ή έχετε 150 παλεμάχους. Δεν πρέπει να πείτε ένα ντέμι, ρεζίλιδες να πούμε. Έπρεπε ήδη ο Μπέλιος, πώς το λένε. Ο Μπέλιος, ποιος είναι ο πρόεδρος των παλεμάχων, ποιον έχετε, ποιον έχετε. Όχι, ο Πέλιος. Απέλιος, ο Πέλιος, ο Πέλιος, ο Πέλιος, ναι. Κοιμάσαι ρε Πέλιο, ναι. Κοιμάσαι, άλλος Πανδονίδης, τρία μάτς δεν έκανε στον ΠΑΟΚ, τον κάνανε πρόεδρο παλεμάχων. Σπανδονίδη, τι κάθεσαι κύριε και κάνεις. Μα πας χτυπάμε σε λένε τον Ντέμι ρε γάμι. Να βάλουν να δεις το κανάλι. Θα προτείνουν αυτοί. Ποιος θα είναι, ο Λοντιάδης θα είναι, ποιος θα είναι, ξέρω εγώ. Ο Φίσορ Τουρσουνίδη θα είναι, ο Καραγεωργίου θα είναι, ο Θερμιτζάκης θα είναι. Ο Θερμιτζάκης που είναι και ομορφόπεδος. Ομορφόπεδος και ο νέος προπονητής τώρα στην Καβάλα. Είναι στην Καβάλα, τι κάνει, δεν μπορεί στην Καβάλα. Άλλος επαλέμαχος, εντάξει, έχει ξεκινήσει η καριέρα ραδιοφωνικού παραγωγού. Πέντε, γιατί ο Θερμιτζάκης πάει κάτσε με τον Ντέμι. Καταρχήν πιο ωραίος άντρας ο Θερμιτζάκης. Ναι, ναι. Από μπάλα τσουβάλια παραπάνω. Τσουβάλια παραπάνω. Τον άμπαλο τώρα τον άλλο τον Disc Jockey. Ναι, αλλά ο Ντέμι πήρε γιούρο. Τι πήρε, τι πήρε. Γιούρο. Τι με σέντερ φορ το Χαριστία. Δεν έχει σημασία, το πήρε. Άντε ρε, φύγει από εδώ πέρα. Ο Πέτρος, άκου τώρα και σε άκου και εσύ. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν πήρε γιούρο, αλλά ανεβαίνει από τον τροχό της τύχης στη Θεσσαλονίκη και θα το δούμε σήμερα σε ένα διαφορετικό ρολό. Θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Βεριτσέρι που καταφθάνουν στο Ρίτζες Εικασίων Θεσσαλονίκης και το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Βεριτσέρι. Ο γνωστός παρουσιαστής θα είναι εκεί και θα μας παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για τα νέα Βεριτσέρι. Σημείωση πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε σήμερα 17 το Οκτώβρη ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Βεριτσέρι, ναι, ναι, και Πέτρο Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνε μου. Ναι, πάρε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε πώς μπορεί να γίνει ο σχηματισμός του Άρη με απουσίες, ναι, του Κουέστα που φαίνεται στο βάθος κήπο και ίσως του Βέλεθ. Όποιος και να παίξει τερματοφύλακας, ναι, έχει να παίξει 2,5-3 μήνες. Πολύ καιρό. Μεγάλο. Βέβαια στα φιλικά, επειδή εγώ τον έβλεπα τον Άρη, ένα ημίχρονο έπαιζε Κουέστα, ένα Καντιμήρη. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, εδώ στη Βουγιουκλάκη έκλεισε ο θείας σας. Πάει, γεια σας. Πάει, τελείωσε. Καλημέρες, έλα, ναι, καλημέρα φίλε. Έπεσε αυτός. Καλημέρα, επόμενος. Κουέστα, μόλις. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ρε, καθυστερημένο. Μύρε το παιδί, ακόμα δεν. Πάρε μπροστά, ρε φίλε. Δώσε μας λίγο. Να πάρω. Πάρε, ρε φίλε, γιατί θα σε λούσει και σένα. Πάρε, ρε. Πείτε λίγο αυτό το καταπληκτικό που είπατε, ρε παιδιά. Πώς ο Κιλιάκ το πρώτο κύπελο που πήρε στον ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε. Με αβάτα του ΠΑΟΚ, με τις πλάτες. Έφαγε ο ΠΑΟΚ τις καμπάνες, τις τιμωρίες, τους μηδενισμούς. Δεν κατέβηκε. Φυσικά, εννοείται. Έγινε ολόκληρο. Το ΠΑΟΚ για να περάσει εξελικό με τον Ανατρόμητο. Πώς έγινε το ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό σαν να μην τις άμε τελικά, ρε φίλε, δεν θυμάσαι τι έγινε τώρα και με τον Μάκ. Τι βγάλατε κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό, βρε κόμπλεξ. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό ύστερα. Συγγνώμη. Ναι, και τι. Δηλαδή ο Μελισανίδης περίμενε από ένα τύπο που εμφανίστηκε σε τελικό κυπέλλου με φόρμα. Εγώ πάντως, φίλε, σε παραδέχομαι, γιατί είσαι εδώ και δύο χρόνια η χαλήφισσα στο ελληνικό πρωτάθλημα και κατάφερε για ένα χρόνο. Από πού προκύπτει αυτό. Άμα δεν βλέπει γίνεται γύρω σου, είναι πρόβλημά σου. Από πού προκύπτει. Λοιπόν, καλημέρα. Άκουδε τώρα για το
Χαλίφης. Χαλίφησα. Ναι, εσύ, χαλίφησα για να τα λέμε είσαι, τώρα. Ήσουν ανίκανος να γίνεις Χαλίφης. Εγώ, δηλαδή, εγώ δεν επιδίωξα γύρω Χαλίφης. Εγώ επιδίωξα να ερεμήσει η κατάσταση για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που είχαμε συνέπω. Έλα, πολλά κουράσαν έδωσες και εσύ δεξιά και αριστερά. Σταμάτα. Αντί να τα δίνουν οι άλλοι, τα έδωσα εγώ. Αλλά εγώ δεν έγινα Χαλίφης ποτέ. Επειδή είσαι ανίκανος. Α, επειδή είμαι ανίκανος. Ήμουν Χαλίφης. Προσπάθησες να γίνεις και απέναντι. Έγινα, δεν έγινε. Έγινες λίγο. Πώς έγινα λίγο. Πώς έγινα λίγο. Σε κάτι έδωσε δικαστηρίο. Ναι, αλλά δύο χρόνια Χαλίφη με ανεβάζετε, Χαλίφη με κατεβάζετε. Σε κάνα. Και τώρα που αποκαλύφθηκαν όλα, έπεσαν οι κουρτίνες. Τι αποκαλύφθηκε. Τι αποκαλύφθηκε. Σε κάτι έδωσε δικαστηρίο. Ποιε έδωσε δικαστηρίο. Κερνάς καφέδες. Δεν είσαι ενημερωμένος εδώ, Μιμή. Το καλοκαίρι άλλαξαν οι εφέτες. Και τα δικαστήρια αλλού ήταν. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Δεν μπαίνω σε τέτοια θέματα. Χαλίφησα, μια χαρά μπαίνεις. Κάτι καφέδες ή άδειες σε κάτι δικαστήριο. Εγώ έδινα καφέδες ή άδειες σε σακούλες από καφέδες. Εγώ μπορώ να κάνω ένα καφεδάκι να έρθω. Πάρε, μην κλαις. Πήγες να ληστεύεις την τράπεζα. Καλημέρα. Πήγες να ληστεύεις την τράπεζα και σε πουλήσει. Άκου, Καζαμπάκα. Αλλά άλλοι τη λύσεψαν όμως. Τι σε πουλήσανε. Γράψε τον Καζαμπάκα. Τι γράψω, Καζαμπάκα. Πήγανε να ληστεύσουν την τράπεζα υπό οξύ. Με τρυπάνι. Πρόσεξε. Ναι, τώρα και τους πουλήσανε τον Black & Decker 500.000 ευρώ. Ναι, κατάλαβες τώρα, ναι, δεν σε είπα, δεν κάνατε τρυπάνι. Τους πουλήσανε τον Black & Decker για 500.000 ευρώ. Πάμε κόσμο. Να καταλάβουν οι φίλες σου, οι ακροάτριες, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είναι η Τούλα, έχει πόσα λεφτά, δεν ξέρει τι έχει και σε όποιο μαγαζί μπαίνει, της πιάνουν τον κόλο. Αυτό. Αλλά Χαλίφης δεν ήμουνα. Σε πουλήσανε το τρυπάνι. Η μαγιά της που έκρυβε δύο χρόνια ότι είναι Χαλίφης, αλλά δυστυχώς αποκαλύφθηκε. Ο ψεύτης είπανε... και ο κλέφτης ναι. Ένα χρόνο χαίρονται. Σου είπανε, ναι. Σου είπανε, αυτό για το γραμμένο, σου είπανε να ληστέψεις την τράπεζα και σου πήραν το δεξιό ψάρι τα ιδαράπη και στο δώσανε για κλέφτη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δώρα. Χρόνια πολλά. Την εκλεκτή κυρία. Καλημέρα. Χθες. Τι λίγο πιο σιγά να μιλάς, εκνευρίζεσαι. Α, μπράβο, κουσί. Ναι. Κυρία Δώρα, σε ψάχναμε χθες. Σε βάλαμε νταλάρα, σε κάναμε αφιέρωμα το απόγευμα σε εκπομπή, αλλά δεν άκουγες προφανώς. Εδώ σας άκουγα, κατέβηκα να πετάξω τα σκουπίδια. Βρε χαμός, παίρνανε εδώ. Σε στέλνανε ευχές, παίρνανε ακροάτρες, ακροατές. Χρόνια πολλά η κυρία Δώρα, 90 κυρία Δώρα. Ναι. Άντε κουριτσά. 130 να πας κυρία Δώρα. Να φιλήσεις κούτελα παγωμένα ένα κάρο κυρία Δώρα. Κυρία Κάνο. Ναι, άσονα κυρία Δώρα, άσονα. Να σε γερή, να χαίρεσαι τα εγγόνια σου. Δισέγωνα. Να χαίρεσαι τα δισέγγωνα με το καλό όταν έρθουν και αυτά. Να ζήσεις, να θυμάσαι τον άντρα. Δεν πρόκειται ακόμα τι να γίνω μάνα σου της. Ναι. Και μια... Να σε καλά, κοριτσάρα μου, πολύχρονη. Πολύχρονη. Καλημέρα, βαριές φανέλες του Μετρομίντια, λέει ο Δήμος από τον Κορινό. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, κουμπαράκια. Κουμπαράκια. Ραπ, το αγριοκάτσικο, ποιος το έφερε, ρε. Ο ψηλός, ο φυσιολάτρης, ο Γρηγοριάδης. Ποιο τι έφερε? Το αγριοκάτσικο που μίξει βάτραχος. Έλα, ένα ο Γιώργος Φαουκτήση, με τι κάνεις. Ο Φαρσαλινός. Ο Φαρσαλινός, γιατί έχει και πολλές γάτες. Χαμός γίνεται. Λες να φάγες γάτα, ρε μπαγάσα. Και γάτα, ρε μπαγάσα. Και γάτα, ρε μπαγάσα. Ωραία γάτα έφαγες, δε. Καντουρί με Κάνιας στο κέντρο, όπως το είτε σκουλ. Ναι, και εγώ έτσι το βλέπω το έργο. Η τετράδα, το φωνάζω εδώ και καιρό, δεν χαλάει. Μπίσες βαρ. Ουάρτα, Ζαμπά και Πρίγιοβιτς. Αυτή η τετράδα δεν χαλάει με τίποτα. Όποτε δεν μπαίνει αυτή η τετράδα έχουμε θέματα. Ουάρτα, βέβαια. Ουάρτα. Ο οποίος γυρίζει βέβαια. Σήμερα, Ουάρτα, χθες έδωσε ασίστ. Και άντε πιάσεις τους. Ποιος θα τους πιάσει τους. Ας στείλεις η γυναίκα του Αυτούλου καλά μήνυμα. Ναι, Ραπ. Ναι. Τι γέλιο με τον Άλεξ και την αστυνομία, ακόμα κλαίω, εντάξει. Φίλε, πήγε με την πίπα με το χασίσι. Μπροστά στον αστυνομικό, το φλόμωσε τον αστυνομικό. Το φλόμωσε. Ναι, και ο αστυνομικός ο άνθρωπος. Σύννεφο μπροστά. Βιντεάκι της ελληνικής κοινωνίας. Ποια κοινωνία, αυτά πρέπει να πούμε. Ο Πιστάγκωνα πρέπει να πάμε όλοι μέσα. Ο Πιστάγκωνα. Πέθανα. Καλή συνέχεια, κουμπαράκια. Γεια σα, αγόρι μου, για χαρά. Μπείτε μέσα, Παοξής κάνει μπάφο. Εγώ το είδα από το βίντεο. Μπείτε μέσα στο YouTube, Παοξής. Πάει, ανοίγει την πόρτα, ελάτε μέσα. Ανοίγει την πόρτα στους αστυνομικούς και κρατάει την πίπα σαν τόπο πάει. Και φωνάζεσαι από μέσα. Πού πας ρε, πού πας, να σε βάλουν πίσω στον μπαρ, ναι. Εγώ είμαι σε ημιλιπόδιμη κατάσταση. Ναι, το είδα βιντεάκι. Πάμε. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, κυρία μου, χαμηλώστε μόνο λίγο δέχτη για να σας ακούμε καλύτερα. Καλημέρα. Άσχετα με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό με το very very μπορείτε να σου πείτε ακριβώς. Είναι μηχανάκια γκλινγκ γκλινγκ κοινός, έτσι. Απλά είναι καινούριο μηχανάκι, πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο καζίνο σήμερα. Κουλοχέρις είναι. Γκλινγκ γκλινγκ, αυτά που τραβάς το μαρτσούκι. Ναι, αυτά που έπαιζε ο κόκκινος στα νιάτα του. Ναι. Όλοι παίξαμε λίγο. Ορίστε. Διευκρινίστε, σκουπούσατε ακριβώς.
Προφανώς δεν το γνωρίζετε καλά το θέμα στο Ρίζες η Καζίνο, γιατί έτσι ακριβώς μας το δίνουν, έτσι το παρουσιάζουμε και εμείς, κυρία μου. Είναι νέα μηχανάκια, οκ. Okay. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λέει, είναι τα νέα θετικά, very cherry. Ρίζες η Καζίνο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Καλημέρα. Να εξηγείς, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει. Να παίξει, κλινκ κλινκ. Ό,τι γουστάρει. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, καλά. Λοιπόν, φώναζε λίγο, βγάλει το hands free. Δεν είμαι με hands free. Τότε μάρτυρε. Φίλος μου, εξής είναι αυτός. Έλα, ξέρεις. Πάμε. Λοιπόν, κουλ. Cool. Η ΑΕΚ έψησε όλη την Ελλάδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο Χαλίφης. Φυσικά, ναι. Φυσικά. Ένα χρόνο αυτό. Σας, okay, περίμενε, στο δικό σας το ραδιόφωνο και πρώτος και καλύτερος ραπτόπουλο εκπληκτής είμαι. Πέρσι στη μάση που σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ο καλύτερος συμπαίκτης που Μελισανίδη είσαι εσύ, γιατί έχεις ψήσει όλο τον κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ έχει το... τους διαιτητές. Οι ίδιοι το φωνάζανε, φίλε. Πήραμε τις ενώσεις. Εσύ δεν έπεσε και ένα κάτσι ακόμα. Τις ενώσεις πήραν, τους διαιτητές δεν πήραν. Να πείτε ότι οι άλλοι κέψησε για αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, ναι, ο Κωσής είναι εδώ πέρα, κάτω στην Αθήνα, φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τα όχι, κίνα... δεν βλέπω, εδώ Θεσσαλονίκη ακούω. Εντάξει, οκ, okay, άλλο τότε. Άμα δεν ακούς και δεν διαβάζεις τι γίνεται κάτω, δηλαδή πρωτοσέλιδα δεν παίρνεις να διαβάζεις κάθε μέρα. Ότι... Εγώ φυσικά διαβάζω. Και είδα συστηματικό πόλεμο, συστηματικό πόλεμο κατά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μισό πράγμα, το κάνανε σαν να έκανε 10 φόνους μαζεμένους. Και άμα έχεις τον Τέμι στο κανάλι του Ζαμίου, καλά σε κάνουνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει τους εφέτες και έχει τους διαιτητές. Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ο Ραπτόπουλος το είπε χθες. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπες ότι η ΑΕΚ κάνει κουμάδι τους διαιτητές. Ναι. Αυτό αποκαλύφθηκε. Να, έχουν και δηλώσεις. 7 στους 10 διαιτητές είναι από τις ενώσεις της Βόρειας Ελλάδας και που τις έχει ο Σαραβίδης. Εσύ δεν θα μου πεις ότι οι διαιτητές δεν έχει καθόλου... Με τη φανέλα του Κωστίκου μεγάλο στο καθόλου τις διαιτητές και τις ενώσεις. Οι διαιτητές είναι ξεχωριστό κομμάτι συγκέντρωσης. Δεν είσαι καλά ενημερωμένος. Δεν είσαι καλά ενημερωμένος. Άλλο η ΚΕΔ, άλλο οι ενώσεις, φίλε, μπερδεύεσαι. Τότε μπορεί να έρθει εδώ με το όπλο Σαββίδης, ναι, και να πει και εμένα γιατί με είπατε να πάρω τις ενώσεις και να δώσω τα κράσα. Για να πάρει την ΕΠΟ. Αλλά άλλο η ΕΠΟ, άλλο η ΚΕΔ. Άλλο η ΚΕΔ. Φυσικά. Και, άλλο τα δικαστικά σώματα. Τι ωραίος κόσμος φτιαγμένος. Φέτος μπορείτε να το πείτε ελεύθερο ότι τάχει ο ΠΑΟΚ. Εμείς που κάθε εγώ είμαι σφάζουμε. Φέτος ότι τα έχει όλα ο ΠΑΟΚ. Ποια έχει. Που έχω 0 στα 5 που εσφάζει. Γκόλα κυρώνει. Πέναντι δεν με δίνει. Και εσύ κερδίζεις πέναντι ο Βαβάς στην Τρίπολη. Άσε με ρε Χαλίφισσα. Πάμε στον επόμενο τώρα με τρελάνετε. Τα έχει ο ΠΑΟΚ. Βγήκε η Χαλίφισσα τώρα να μου πει ότι τα έχει ο ΠΑΟΚ. 0 στα 5 σφαγές σε κάθε αγωνιστική έχω. Τι να σε κάνω, ρε Κουλιανέ. Ναι. Σου δώσαν Black & Decker και το πλήρωσες, να πούμε, για διαμάντι. Άλλο αυτό. Για διαμάντι το πλήρωσες. Βγαίνουν τώρα, τώρα οι Χαλίφιδες από κάτω και ναι, μας λένε ότι τα έχουμε όλα εμείς, ναι, και κάθε αγωνιστική με σφάζουμε το βαβάκι κανονικά. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Και θέλανε οι Αργιανοί, διαιτητή. Κακός, κακός. Θα έστελνε εδώ πέρα ένα διαμάντι, θα έστελναν εδώ. Η ΚΕΒ. Έλα, φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αγόρι μου. Γιατί βογγάζε, λοιπόν, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, γιατί κλαίγεις όλο ρε, κάθε μέρα. Κλαίγεται, ρε. Τι κλαίγουμε. Τι να το κάνουμε. Τι κλαίγουμε. Ναι. Τι κλαίγουμε. Λέω απλά τα δεδομένα, προσπαθώ να επαναφέρω την τάξη. Γιατί 1,5 χρόνο μας πείσατε μάλλον κάποιους ότι είμαστε Χαλίφιδες και μας βάζουν στο γόνατο. Ναι. Νίκο, ναι, μην κλαίγεις όλο κάθε μέρα, μην κλαίγεις. Και το απόγευμα το ίδιο. Και το... Δεν χάνεις εκπομπή όμως. Τώρα, όλα τα ακούς. Τώρα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο Νικολακόπουλος στο Open, ποια νούμερος θα πάρει, του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού. Α, με δώσε θέλω. Χαϊβάνια. Χαϊβάνι Τουρσουνίδη. Χαϊβάνι Λεοντιάδη. Χαλιφούλα έγινες, άντε, χαλιφούλα. Αποκαλύφθηκες, έπεσαν οι κουρτίνες. Ναι. Έπεσαν οι κουρτίνες, έλα Νίκο. Έλα, ρε άσου να μιλήσει και κάποιους άλλους. Άντε, ναι, σ' αφήνω, άντε, ναι, άντε. Μα δεν είναι κάθε μέρα τα ίδια με τον ΠΑΟΚ, κλαίγεσαι. Τι κλαίγεσαι να πει. Ποιο κλαίγεσαι, απλά αποκαθιστούμε την τάξη και λέμε τα πράγματα ως έχουνε. Μα ποια τάξη, πες κάτι Σαββίδη. Κάνουν λαβάντα το Σαββίδη, γι' αυτό πήρε τον Νικολαίδη στο όπεν. Κάτσε να τον ακούσουμε τι λέει, κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Τι είναι αυτό που κάνεις να πει. Κάτω μανούς σου κάνεις εσύ. Καλημέρα, πάμε επόμενος. Έλα, έφυγε, δεν είναι εδώ ο κύριος, ο φίλος μας ο Μανούσης. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα σας. Καλώς στη Χαλίφισσα. Λοιπόν, άκου να δεις. Στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα. Θα παίρνω τηλέφωνο τον Τέμι και θα φωνάζω ΑΕΚ. Στο κανάλι διοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη. Όπα. Νάτα. ΑΕΚ θα φωνάω. Και τι έκανε ο Τέμις. Ναι.
Έτσι. Κύριε Κουλιανέ. Μάλιστα, κύριε Χαλίβησα. Τη μία μισή ώρα τη νύχτα παγκοσμίω ημέρα Σάββατο. Ναι, ναι. Κανένα δεν πήρε βαθμού πίσω. Κανένα. Δεν έκανε εισιτήρια. Ναι. Το κατάλαβε. Αυτό θα τα λες εκεί που θέλει σε κανένα πιλαδάκι. Μάλιστα. Κανένα δεν πήρε πέναντι από το κέντρο, φίλε. Κανένα, μόνο εσύ. Είπαμε, ξεχωρίσαμε τα δικαστικά με τα αγωνιστικά. Έτσι, κλάψε, κλάψε, έτσι σε κουστάω. Σε ενοχλεί που είσαι Χαλίβησα τώρα, ε. Έτσι θα κλαίς, ρε, σε ενοχλεί που είσαι Χαλίβησα τώρα, ε, και αποκαλύφθηκες. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, γιατί αν εξαιρέσεις το 8, 10, το 2, 4 και το 10, 12 το βράδυ, ναι, τα αθηναϊκά ραδιόφωνα έχουν 8 και 6 και πάτε 100 Θεσσαλονίκη. Έτσι λες εσύ, κύριε μου. Τώρα θα βγουν οι ακροματικότητες τέλος του μήνα, θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε. Στο λέω από τώρα εγώ, εντάξει. 8-10. Τι είσαι, μηχανάκι, είσαι τσιγκλή. Κάτσε, κάτσε, ποιες ώρες. 8-10, 2-4 και 10-12 το βράδυ. Ναι. Όλα τα άλλα ωράρια. Ναι. Τα αθηναϊκά ραδιόφωνα έχουν 8-7-6%. Μπα φιλέ, είσαι αδιάβασος. Γιατί τα ραδιόφωνα. Πολύ, να σου πω γιατί. Γιατί τα ραδιόφωνα στην Αθήνα. Άκουσε με να σε πω τώρα, βρε. Δεν ξέρεις, είσαι έξω από το χώρο. Βγαίνεις και μιλάς. Λοιπόν, τα ραδιόφωνα τα αθλητικά στην Αθήνα είναι πολύ χαμηλά. Είναι 15, 18, 19, 20. Είναι πρώτα μουσικά. Δεν είναι όπως η Θεσσαλονίκη που είμαστε πρώτο, δεύτερο εμείς. Να ξέρεις, μπερδεύεσαι. Δεν είσαι πρώτο, δεύτερο. Δευτεροτρίτος. Δευτεροτρίτος, ναι. Σε περνάει το μουσικό ραδιόφωνο. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω στον φίλο μου τον Νικόλα είναι ότι τα αθλητικά ραδιόφωνα στην Αθήνα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, άμα έρθουν 12, 13, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανίβαλι. Δεν μιλάω για την Αθήνα. Βρε Θεσσαλονίκη, αυτά έχουν 1% εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, ό,τι θες. Όταν βγουν οι μετρήσεις. Έλα, συζητήσουμε κιόλα. Εντάξει. Τα λέμε, Χαλίβησα. Καλημέρα. Ναι. Αχ, Χαλίβησα δίπλα. Βάλε και τον τίτλο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το να, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Oh, θα μας πιάσουνε. Oh. Ο Άλεξ είναι. Ο Άλεξ. Αυτό που λέει, ούτε χασίς κάνεις ούτε τίποτα. Όχι, όχι, ήταν καπνός. Τι με έκανες και κλέφτη με είπε. Και ακόμα δεν ξέρω τι θα με μισούρεις. Άκου λίγο. Ναι. Άλεξ δεν έκανες τίποτα πονηρό, αγόρι μου. Εσύ απλά μια την πίπα της ειρήνης είχες μόνο. Ναι, βέβαια. Της ειρήνης, ναι. Ωραίος, ναι, ωραίος. Ναι. Άκου λίγο. Ναι. Επειδή οι ποιά άκου και κάπα έχουν ιστορία, ό,τι να λένε όλοι οι άλλοι, όσοι τους φέρω στην άρθη, τέτοια γράμματα θα μάθει. Αυτά μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή μας φάζουνε και μας λένε ότι μας ευνοούν κιόλας. Ναι. Α, μπράβο, πες τα. Εκεί που μας προστούσαν μας πέραν και το βόδι. Απ' τον Άλεξ ακούς αλήθειες. Το χωριάτι ας ανέβει στο κρεβάτι, άντε γεια. Πες κι άλλα ρε, πες κι άλλα ρε Άλεξ. Απ' τον Άλεξ ακούς αλήθειες. Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν τα μαθήματα στο σχολείο. Υπάρχουν, πώς δεν. Ο Άλεξ που είχε 19 στο τρίμηνο. Πού, γυμναστική. Όχι. Στα μπουζηματικά. Μπουζηματικά. Του μπούζα τα. Είχε το μπούζα την μερίδα, ε. Τα μπουζηματικά. Ε, τον Άλεξ. Τα μπουζηματικά είχε 19 στο τρίμηνο. Κατάλαβε. Θέλω, θέλω να δω το βίντεο του Άλεξ που λέει ο ραπ με την πίπα. Πες λίγο που θα το βρούμε. Στο ραπτό.gr. Μπες στο YouTube και πάτα. Παοξής κάνει μπάφους στην εκπομπή του ραπτό. Μη. Πάρε ένα ακόμα δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα, γρηγοράδα φίλε. Έλα, καλημέρα στο φίλο τον Αεξή. Ναι. Καλημέρα. Η απάντηση στο Ραπτόπουλο. Ναι, μάλιστα. Γιατί παίρνει Ντέμι και δεν παίρνει Τουρσονίδη. Να, ναι. Να, δυνακό. Είναι ακριβώς η ίδια και ο λόγος γιατί παίρνει το καζίνο τον Πολυχρονίδη και δεν παίρνει το Ραπτόπουλο να κάνει το promotion. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Κατάλαβες. Γιατί είναι Αθήνα, φίλε. Και εσύ μπορεί να είσαι καλύτερος και ο Κωνσταντινής να ξέρει 10 γλώσσες, αλλά θα πάρει τον Πολυχρονίδη γιατί ξέρει να αγοράσει και να πουλάει τον εαυτό του καλύτερα. Άντε, καλημέρα. Ωραίος. Ήτανε... Ωραίος. Η άποψη εμέσως μίζαφος, ναι, λέει... μας είπε χωριάταρος. Χωριάταρος. Έχει δίκιο. Καράβλαχος μας είπε. Βλάχο. Καράβλαχος μας είπε. Και παίζω. Η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision. Μέσα από τα κανάλια Nova Sport λοιπόν της With Vision, εκεί θα δείτε όλες τις μπασκετ διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και Basketball Champions League και δείτε όλες τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα και τις κορυφαίες βεβαίως ομάδες ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, όλα αυτά μέσω της Wind Vision. Μαράγδα Μπασακού
με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με γραμμούλες, με κουβεντούλα, με κουσκούς, με σαματά, με χουλιαμά, σε λίγο πάλι μαζί. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον τροχό της Θήκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, ο φίλος του Κωστή, και θα τον δούμε σε ένα διαφορετικό ρόλο. Θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης 17 Οκτωβρίου. Το τονίζουμε ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry και ο γνωστός παρουσιαστής θα βρίσκεται εκεί για να παρουσιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτοι τα νέα Very Cherry. Σημείωση πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε σήμερα ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη. Οπότε κύριε Τσελεμάνη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και την μεγάλη ανατροπή του Μελιτέα. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι! Για το τρίμπαλο του Μακεδονικού είναι το σχόλιο κύριε Καζαμπάκα, το τρίμπαλο, έτσι. Λοιπόν, να κεράσουμε λίγο, να τώρα, κεράσουμε... Αυτό, τώρα, ναι. Τώρα αυτό είναι τον προπονητή. Τον Μπίλι, πώς... Μπίλις, καλός. Έχω... Κατρινιώτης. Καλό βιογραφικό. Ναι, 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 καλό. Πότε θα τον διώξουμε. Γιατί να τον διώξουμε. Άμα κάνουμε κανένα δυο ισοπαλίες. Τρομπόνια, ε. Τον φάμε. Ναι. Πρέπει να, πάρουμε center four. Τι? Πρέπει να πάρουμε center four εμείς οι Μακεδονικοί. Πες τον Παύλο, τον Τζαν Παύλο Ανδρώνη. Έχει, λέει τον Αγγελούδη. Τον Αγγελούδη. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά μανά κέντρο. 90... Άλλον το... Ποιον άλλον έχει. Από το Προποτζίδικο την ομάδα που ήταν Προποτζίδικο. Τον Εγινιακό. Τον Εγινιακό. Ναι, ναι, αυτό έχει. Δύο καλού. Δύο έχει. Δύο έχει, αλλά είναι καλή. Δύο και καλή. Ναι, ρε, φίλε. Αυτό βάζει γκολ, βλέπω. Πίσω τα τρώει. Άρα πίσω είναι το πρόβλημα. Ο Μπίλης είναι τη άμυνα όμω. Τη άμυνα στα παιδιά. Κάνει μαρτυρήματα. Προσέχει. Δεν βάζει το γιουκούδι να φυλάει τον. Τον Τέμι τον Νικολάη. Λοιπόν, ανοίγουμε κέντρο 90-90-90. Απλά πρώτα να κεράσουμε καφεδάκι, φαγητό, ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Όλα με ένα stop στην καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Φίλες και φίλοι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιό σταθμού 36 δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Θεσσαλονίκης. Καντίνα pit stop. Και πάμε γραμμές 90-90-90 στο κάδρο πάντοτε το ντέρμπι που ακολουθεί. Έτσι. Το ντέρμπι, εθνική ομάδα, ποιο θα είναι προπονητή. Ακόμα δεν το διώξαν. Αν είστε νεόπλουτοι με τα δέντρα που φτιάχνετε, αν αυτό δέντρα δηλώνει φόβο και μεταφέρει φόβο στους ποδοσφαιριστές, ναι, να κάνουμε τα δέντρα. Μα, να σου πω κάτι, και ο Ολυμπιακός όσα χρόνια που ερχόταν εδώ με φόβο μαμού, όταν είχε ομαδάρα πήγαινε και έβγαζε διπλάσιο. Ερχόταν με διαιτητές. Ερχόταν με διαιτητές. Εσύ έχεις διαιτητές. Όχι. Είσαι φουκαράς. Φουκαράς. Εσύ τζάμπα τα έδωσες. Τζάμπα. Εντελώς. Χαζός. Άλλος είχε. Είσαι βλάκας. Χαλιφάτο, μας το φόρτωσαν. Είσαι βλάκας δηλαδή. Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαι, ναι, φυσικά. Μας το φόρτωσαν το χαλιφάτο, έτσι τώρα βέβαια αποκαλύφθηκαν τα πάντα όλα και όλα μια χαρά. Ποιος το αποκάλυψε? Αποκαλύφθηκαν, δηλώσει. Ο Κούγιας είπε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα είπε ο Κούγιας. Αύριο μπορεί να πει ο Κούγιας ότι ο άλλος είναι πράγματι. Κούγιας μια χαρά, αλήθεια. Τι απειτέ, καλά, ναι, τα λέει. Ναι, ναι, όπου σας βολεύει. Ναι, όπου μας βολεύει. Εσύ πες ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Που το κάθε αγωνιστική το σφάζουν. Εμένα με ενοχλεί. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ απέτυχε ως χαλίφης. Δεν πρόλαβε καν να γίνει και δεν έγινε χαλίφης. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε, ήθελε να ο ΠΑΟΚ δεν θέλει βάρ εδώ καιρό. Τι θέλει? Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που φωνάζει για βάρ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν φωνάζει για ξένους διαιτητές. Ναι, ναι. Έτσι είναι χαλίφηδες. Άμα σε χαλίφηση έχει τους διαιτητές και λες δεν τα θέλω αυτά. Όπως κάποιες άλλες ομάδες το κάνουν. Δηλαδή ναι, στο βάρ ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Είχε το βάρ. Ναι. Είχε το βάρ. Τι ναι θα δει? Ποιο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ποιο από όλα? Το γκολ το offside που έδωσε στο Βαρέλα. Γκολ κανονικό θα δει. Όπως και στον τελικό που το ανέβες προάλλες θα έδινε πρώτα το πέναλτι του Κάνιας. Θα είπε εδώ έχουμε πέναλτι, δεν έχουμε offside. Άμα φας τέτοιο γκολ ναι, να μετρήσει. Εσύ τι λες, ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα μετρούσε ή όχι? Α, απάντησε τώρα. Θα μετρούσε ή όχι? Εμένα με ενδιαφέρει τι ήταν. Θα είσαι στο ΆΚΑ με 50.000 κόσμο και θα πήγαινε ο Κομίνης να ακυρώσει τον γκολ με στην ΑΕΚ, βγες και πες ότι θα το ακύρωνε. Όχι, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ μετράει μάλλον περισσότερο. Α, δεν μετράει ο κόσμος της ΑΕΚ. Αυτό λες τώρα. Όχι, μετράει το background. Άμα είσαι χαλίφηση, όχι, αυτό μετράει. Δηλαδή, ναι, αυτοί δεν έχουν κόσμο. Δεν, έχουν, δεν είπαμε ότι δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν λεφτά. Και δεν έχουν κόσμο. Παίρνουν ναι, εδώ φίλοι αξίδε αβέρτα. Άρα είχαν... έχουν. Πολύ κόσμο. Πώς δεν έχει ναι κόσμο? Πάμε, επόμενο, επόμενο. Έλα, κούρα. Είπε κανένα δεν έχει κόσμο. Πάμε, πάμε καλημέρε. Έλα, φίλε. Έλα, έλα, καλημέρα. Ω, νάτος, βαθύ Πασόκ. Βαθύ. Το πατροπαράδο του Πασόκ, ναι. Άκου να εξηγήσω λίγο στην κυρία τι είναι το Very Cherry, επειδή δεν κατάλαβε κυρία. Ναι, 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 για πες, για πες. Είναι γλυκό του κουταλιού από το πύλιο, στην έξοδο από το καζίνο, μόλις χάσεις καμιά 500 άρα, σε δίνουν ένα γλυκό. Γλυκό του κουταλιού από το πύλιο είναι. Στην έξοδο. Very Cherry, ε. Γλυκό κερασάκι. Τι πράγμα. Μόλις χάσεις την 500 άρα, έχει Very Cherry. Ναι. Και ένα,
Ένα δεύτερο λίγο, κάτι πασοκουοικολόγοι φωνάζουν, πασοκουοικολόγοι, μην πειράξετε τα δέντρα στο Χαριλάο, θα γίνει χαμός, θα διακοπεί το μάτι. Ο φίλος μου ο Χριστάρας, σωστός, ο φίλος μου ο Χριστάρας, στέλνει να βγει, λέει, κάποιος υπεύθυνος από την ΠΑΕ Άρης, να μας πει πιο συγκεκριμένα, είπε να κλαδευτούν τα δέντρα. Η δημιουργία κλίματος είναι κωμικοτραγική, δεν υπάρχει αυτή η είδηση πουθενά. Για... απλά δημιουργήθηκε. Δηλαδή, ας βγει κάποιος υπεύθυνος και να πει αυτό... ναι, με πήρανε και είπαν ναι. Αυτό θα φανεί, τι θα φανεί, αν θα κουρευτούν τα δέντρα ή όχι. Ποιο, άμα αρχίσει το Σάββατο πρωί πρωί. Ναι, αλλά το κλίμα έχει δημιουργηθεί, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν κλαδευτούν τα δέντρα, μια εβδομάδα φτιάχνουμε κλίμα και δεν κουρεύουν τα δέντρα, τι δουλειά έγινε. Και φιλοζωικές όλες εκεί θα είναι. Θα μαζευτούν εκεί. Δεν θα γίνει το μάτι. Φύγε ρε βαθύ Πασόκ. Φύγε από τη ζωή μας. Μας εξήγησε τι είναι και το very cherry ο σκύλος. Ε, τι, δεν ξέραμε. Ναι, δεν ξέραμε τι είναι very cherry. Όταν λες very cherry, πρέπει να πεις τι είναι very cherry. Ένα Nissan cherry. Είναι γλυκό cherry. Είναι ποτό cherry. Κερασάκια, γιατί όσοι παίζουν κλινγκ κλινγκ ξέρουν ότι είναι τα κερασάκια. Έλα, ορφανός λέει θα μπορούσε να είναι στην... Ορφανός είναι παλέμαχος του Ολυμπιακού. Τι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ είναι. Ε, πώς του ΠΑΟΚ είναι, με τον Ολυμπιακό έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Και ο Ντέμις, φίλε, ήταν και ΑΕΚ, ήταν και Ατλέτικο Μαδρίτης, γύρισε και αυτός ομάδας. Βρε, καταλαβαίνεις, ένα ΠΑΟΚ, ή αναμπάμ παπαντάμ. Δύσκολα θα βρεις αναμπάμ παπαντάμ. Όλοι δεν υπάρχουν. Δεν ξέρουν τα ελληνικά, μόνο δεν υπάρχουν. Σου λέω ότι ξέρει ελληνικά ο Κώστας Ορφανός, γι' αυτό σου λέω. Θα μπορούσε να αυτός. Ναι, αλλά του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Ολυμπιακού. Εγώ ψηφίζω Παύλο Δερμιτζάκη. Από μπάλα, φουλ. Και από τον Άρη, το Μιχαλίτσο. Δηλαδή, κάτσε, λέει ο Χριστάρας και λέει: δηλαδή βγαίνει μια είδηση ότι θα καταστραφεί το σύμπαν και η διασταύρωση της είδησης είναι ότι αν δεν καταστραφεί θα το δούμε. Αυτό μου λέτε τώρα. Πάμε, ρε. Α, πάμε, ναι. Το πάμε. Κλάμα δεν τα βάλαμε. Ποιο κλάμα, βάλαμε εδώ το κλαδευτήρι από το πρωί. Εντάξει. Φτιάξα κλίμα τώρα, τα δέντρα, τα έτσι, καλημέρα, ναι. Φοβάστε. Ναι. Φοβόμαστε, ναι. Έλα, φιλέ. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω. Θέλω. Θέλεις. Πραγματικά ο Λιμνιός. Πιστεύεις ότι αξίζει να παίζεις στον ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι, με κάλυψες. Εσύ, Κουλιανέ? Το ταλέντο του είναι το 1/10 του Άρντα. Εγώ, φίλε, πιστεύω ότι πρέπει να παίζεις στον ΠΑΟΚ, ναι. Πρέπει να παίζεις. Ναι. Δηλαδή, σε αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής, τι πραγματικά έχει δείξει αυτό το παιδί, ειδικά μπροστά? Γιατί φίλε, άκουσε με λίγο, γιατί είναι 20 είστε παιδί. Όλοι κριτές του τώρα και του σήμερα και δεν βλέπετε μπροστά σας προφανώς. Εσύ θες να με πεις ότι κάποιος που πάει στη δουλειά του τον πρώτο χρόνο είναι το ίδιο αποδοτικός μετά από 10 ένα χρόνια. Λεπτό, ένα λεπτό, όταν μας φώναξε ο Ανδρώνης, ένα λεπτό ρε. Όταν μας φώναξε ο Ανδρώνης εδώ. Ναι. Τι μας είπε, σας δίνω 8 μήνες, ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Να ξεκινήσουμε δουλειά, δεν μας είπε. Στάσου. Να ξεκινήσουμε δουλειά, θα κάνουμε κουμπές. Ναι. Δηλαδή, εγώ το τετράμινο είναι κάτω, θα με πει ο Ανδρώνης, καλά είμαστε. Ανώμια πράγματα συγκρίνεις. Βρε, άντε το λιμιό τώρα, το πλατήριο. Γιατί στο ποδόσφαιρο άντε, βρε, υπάρχει φύγε, βελτίω στο ραδιόφωνο, είτε το έχει ή δεν το έχει. Και εκεί υπάρχει. Ή το έχει ή δεν το έχει. Εκεί υπάρχει. Λέγε. Συγγνώμη, αλλά πιστεύω, ρε φίλε, ότι είναι πολύ λίγο αυτή τη στιγμή για τον. Ελάχιστο είναι. Και γι' αυτό άλλαξε και μάνατζερ. Είναι πονηρό. Ίσως άμα ήταν στον Ατρόμητο όπως ήταν πέρυσι ή στον Πανιόνιο, το παιδί να βγάζει μάτια. Όπως κάνει ο Κουλούρης τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Όπως πάμε, επόμενη γραμμή. Να σε καλά, φίλε. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί θα πρέπει να βγάλει. Καράβι μεγάλο, καράβι μεγάλο. Πρέπει να βγάλει το καράβι το μεγάλο και παίχτες νεαρούς δικούς του Έλληνες που φαίνεται ότι το έχουν. Εσείς πείτε ότι δεν έχει ταλέντο ο Λιμνιός που στην ηλικία του με τους 20 άρδες κάνει πλάκα. Που βάζει τον κόλλα το κέντρο που σπενάει και τους βλέπεις και λες α, ωραία το έκανε, σύγκλινε. Εσείς βγείτε και πείτε το αντίθετο. Όταν παίζει άντερ 21, ο Λιμνιός είναι ο καλύτερος παίχτης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι είναι ο Λιμνιός? Ο καλύτερος παίχτης. Ω πρώτο σκόρερ, πώς κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μόνο μια ερώτηση. Κάνε μου. Αν βάλω το Λιμνιός στον Παναθηναϊκό, ναι. Το Μπουζούκι τον τρώει τη θέση. Φυσικά. Άντρεφοι από εδώ πέρα. Αυτό θα κάνουμε. Θα παίξουμε μαζί. Ένα σημείο μία πάντα και άλλο στην άλλη. Που να κλάσει μπροστά στον Μπουζούκι ο Λιμνιός. Να κλάσει ο Μπουζούκι. Δεκάρι από. Άρε Λιμνιέ, εγώ σε πιστεύω αγόρι. Το Χατζηγιοβάνι τον περνάει, δηλαδή το βάζει βασικό το Χατζηγιοβάνι. Εγώ ξέρω ότι στην άντρα 21 ξεκινάει η δεκάδα από το Λιμνιό. Τώρα εσείς θα μου πείτε ένα άλλο θέμα. 21... Ναι, εκεί παίζει και ο Χατζηγιοβάνι και ο Μπουζούκης. Εκεί μπορεί ο Νικοπολίδης να είναι φίλος με τον μάνατζερ του Λιμνιού. Ο Νικοπολίδης έκανε πορεία πρωταθλητισμού με την άντρα 21 και προκρίθηκαν τα παιδιά να παίξουν μπαράζ. Ο Νικοπολίδης. 25 βαθμούς μάζεψαν. Ο Νικοπολίδης είναι κεκές, δεν μπορεί να μιλήσει. Πάμε παρακάτω τώρα. Το βάλα το δύο. Μάθετε να έχετε υπομονή και να μην κρίνετε ένα παίχτη. Μόνο με το τι βλέπετε τώρα. Ας τη σπάτουλα. Τώρα, καλημέρα. Νικοπολίδης μπορεί να έχει φίλο το μάνατζερ του αυτού. Δηλαδή λες ότι υπάρχει καλύτερος του Λιμνιού και δεν τον παίρνει. Και παίρνει το Λιμνιό, αυτό λες. Ποιο Λιμνιό, ρε φίλε. Ποιο Λιμνιό. Ποιο Λιμνιό. Άμα κάνει μπρουτ ο Σαλπικίδης, 30 Λιμνιού θα βγάλει. 30 Λιμνιού. Πάμε παρακάτω. Όταν έπεσε ο Σαλπικίδης, τον Σαλπικίδη τον είχαμε. Κόκκινο πανί τον είχαμε. Ήσασταν πλαγοπαοξίδες γι' αυτό. Πλαγοπαοξίδες, βρήκαμε τώρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δύο ερωτήσεις στον κύριο Κουλιανό. Εγώ είμαι Αριανός. Έλα, φίλε μου, ναι.
Γιατί να βγουν από τον Άρη να πούνε για, για το αν πήραμε διαταγή από κάπου τέλος πάντων ή ήρθε κάτι. Μα η είδηση βγήκε, φίλε μου, από ΜΜΕ του Άρη. Όχι από ΜΜΕ του ΠΑΟΚ να γίνεται ο Ρόμπες. Άρα εφόσον βγήκε από. Ναι, φίλε Αργιανέ, δεν έχεις καλή γραμμή. Μισό λεπτό. Τώρα μίλα. Μίλα χαλαρά γιατί δεν έχεις καλή γραμμή. Έλα. Μα χαλαρώσουμε. Ναι, γιατί. Απλά, ναι. Τι μιλάς από πάνω μου, εγώ είμαι στο τηλέφωνο. Πάμε, θα μιλήσω ένα λεπτό και θα κλείσω. Πάμε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει ο ΠΑΟΚ να πει ότι αυτό δεν ισχύει και γιατί να βγει ο Άρης. Γιατί η είδηση δεν βγήκε από τον ΠΑΟΚ, βγήκε από τον Άρη. Να διαψεύσει ο ΠΑΟΚ. Μα η είδηση βγήκε από τον Άρη, δεν βγήκε από τον ΠΑΟΚ. Που ήρθε από τη Β' Εθνική. Ναι. Εάν έκανε αυτό το πράγμα πριν τον ντέρμπι, μπράβο μου. Πρώτο. Δεύτερο. Ναι. Εσύ, σαν ΠΑΟΚΣΙΣ που είσαι. Ναι. Έχεις ένα ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μου μιλάς τώρα για το ότι δεν είσαι ο Χαλίφης και καλά. Δεν είμαι, ποιος είναι, αποδείχθηκε. Να ρωτήσω ρε φίλε, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι για να πεις μια απάντηση μόνο. Δεν θέλω να πούμε πολλά πράγματα. Το 80% των ομάδων που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Εσύ θεωρείς ότι μέσα έξω τους νικάς. Ναι, λογικά τους νικάω μέσα έξω το 80%, ναι. Ωραία, σε έχουν βοηθήσει οι διαιτητές. Κάποιες στιγμές με αυτές τις ομάδες με το 80% των ομάδων, να μην πω το 90%. Όπως με όλες τις ομάδες. Τι όπως με όλες. Όπως όλες τις ομάδες. Και την ΑΕΚ και τον Πανέκο και τον Ολυμπιακό. Σένα μιλάω τώρα. Μα σου λέω, αυτό που λες είναι γενικό, δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι ευνοούν μόνο τον ΠΑΟΚ και τους άλλους δεν τους ευνοούν. Εκτός από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ναι. Όλες τις άλλες ομάδες και θα σου πω και τον Αστέρα Τρίπολης. Όλες τις άλλες 14 ομάδες, ναι. Τις έχεις μέσα έξω και με τους διαιτητές ακόμα όταν θα χρειαστεί. Τους διαιτητές δεν τους έχω φίλε αποδεδειγμένα. Ναι. Με τον Όφη με σφάξανε, με τον Αστέρα με σφάξανε, με τον Πανιόνιο με σφάξανε. Κάτσε. Νίκησες αγόρι μου με 3-1. Νίκησα τι να κάνω αλλά θα αναιρέσουν το γεγονός. Εσύ κάτσε λίγο. Εσύ δεν νίκησες το Λεβαδιακό 2-0. Εννοείται. Ναι. Γιατί κρίνιαζες για το πέναντι που δώσανε υπέρ του Λεβαδιακού. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες. Δεν κέρδισε το Λεβαδιακό 2-0. Ναι. Την επόμενη μέρα γιατί διαμαρτυρώσουν. Ναι, φυσικά. Ναι. Δηλαδή θα με σφάζουν και θα λέω α, δεν πειράζει. Όχι μόνο όταν κερδίσουμε. Και εγώ τώρα ανέβηκα. Εσύ υποτίθεται ναι. Ότι είσαι τρεις κλάσεις πιο πάνω από εμάς με βάση. Μάλιστα και ότι ό,τι ο ναι, ναι, μα δεν καταλαβαίνω που θες να καταλήξεις. Σου λέω ό,τι κάνουμε όλες τις ομάδες κάνουν και με τον ΠΑΟΚ. Φύγαμε, επόμενη γραμμή να προλάβουμε 5 γραμμές. Ωραίο. Πάμε, καλημέρα. Ακουστήκατε και οι δύο, ναι. Αντιπαρατεθήκατε μια χαρά. Ωραίο αυτό που του είπες. Το Λεβαδιακό, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτοί ναι. Θα γκρινιάζουν όταν κερδίζουν τα μάτια και ευνοούνται διαιτησία. Εμείς να μην γκρινιάζουμε. Λοιπόν, να πάτε να πείτε αυτούς που συμβουλεύουν το Σαββίδι ποιος να πιάνει για να έχει το παρασκήνιο ότι το δαγκώσαν κανονικά το Σαββίδι. Το δαγκώσαν, εντάξει. Δεν φταίει η ΑΕΚ αν εσάς ο Σαββίδης τον δαγκώσανε και στο αγωνιστικό τον δαγκώσανε και στο εξαγωνιστικό. Είναι πρόβλημά σας αυτό, δεν είναι πρόβλημα της ΑΕΚ. Κάποιοι πείσαν τον Σαββίδη ότι παίρνοντας την ΕΠΟ λύνει τα ναι. Προβλήματα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν με νοιάζει ναι. Να έχει καλύτερους συμβούλους στις εταιρείες του, δεν παίρνει να το συμβουλεύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχει βλάκες συμβούλους στον ΠΑΟΚ και σε όλες τις άλλες εταιρείες έχει καλούς. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Γιατί δεν πήρε τον Άγγελο που το θέλει να τον προωθήσει στην Εθνική που είναι καλός. Καλημέρα. 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 Έλα, ναι. Φίλε. Έλα, ρε Κώστα. Μάλιστα. Ο Γιώργος σου τι κάνει. Ποιος Γιώργος. Το φιλαράκι σου. Άντε, θα ακούσει τη φωνή μου τώρα. Είναι και σπάνιο το όνομα, θα το θυμηθείς. Ποιος Γιώργος είσαι. Ο φίλος ο τροχονόμος, εσύ ξύπνα. Ας το διάλο, ρε. Εσύ είσαι. Πες είμαι ο τροχονόμος. Το τρελοπαό και έλα. Είπε ο Γιώργος, τώρα κατάλαβε. Τώρα ο Γιώργος, δεν το ξέρεις. Όχι. Γιώργο, το ξέρεις. Ο τροχονόμος. Το παοξί, τον τροχονόμο. Το ψηλό, τον αδύνατο. Ρε εσύ Γιώργο, καλά ρε εσύ. Ντροπή σου. Χαιρετάς μόνο τον Κωστή, εμένα δεν με χαιρετάς. Γιατί δεν πρέπει να ακούω τη φωνή του, όμως ήδη λέω γι' αυτό. Λέω κάτι αυτός χάρη. Εσύ μαζί το βλέπω σχεδόν μέρα παραμέρα τον Γιώργο. Δεν μπορεί να πείτε να μιλήσει καθόλου και δεν ακούω τη φωνή του γι' αυτό. Εδώ είναι. Κλαίει ρε φίλε, δεν μιλάει. Κλαίει. Τον καημένο τον Πάοκ. Που θέλει να πάρει την ΕΠΟ, τους διαιτητές και τον είπαν να πάρει τους λάθος ανθρώπους και πρέπει να κλάψουμε. Επειδή αυτοί είναι λακαμάδες και δαγκώσαν το Σαββίδι τους αγωνιστικά. Πάμε παρακάτω. Δεν κλαίμε, αποκαθιστούμε την τάξη. Άντε ρε φίλε, πάμε. Αυτά που λέει είναι σαν να λες κάποιον ότι είναι τυφλός ενώ δεν είναι. Άσε τον Ντέμι να την αποκαταστήσει την τάξη. Έλα, Τζόρτζ, έλα, ρίχτο. Για να ρωτήσω τον Κώστα, εσύ πώς πιθανότητες είσαι Κώστα, ο ΠΑΟΚ από εδώ να έχει ένα σταυρί και να είναι χαλίφης στη διατησία. Δεν κατάλαβα. Πόσες πιθανότητες δίνεις ναι. Να ελέγχει τη διαδικασία ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
Από τη Θεσσαλονίκη να ελέγχει. Ελάχιστη. Ναι, θα είναι χαλίφες που δεν. Ναι. Θα λέμε χαλίφες, εννοούμε. Ναι, αλλά ένα χρόνο, ενάμιση χαλίφες μας ανέβαζαν, χαλίφες μας κατέβαζαν. Ναι, φίλε, γιατί πάτε χαλίφιδες. Να πούμε σαν τους χωριάτες και λέτε. Πήραμε την ένωση στην Κατερίνη. Δικιά μας η ένωση. Λάθος. Λάθος. Επικοινωνιακά είναι λάθος. Επικοινωνιακά, ναι. Τραβάτε το πετσάκι με δύο χέρια. Έτσι. Και με το αριστερό που είναι και δυνατό. Δυνατό. Καλημέρα Γιώργο, πάμε επόμενος. Καλά λέει ο Γιώργος. Ναι. Αλλά επίσης το Black & Decker το πληρώσατε για Mercedes. Και εκείνο πήγε να τρυπήσει το θησαυροφυλάκιο. Πού να το τρυπήσεις. Γρου, γρου, γρου. Ναι. Καλημέρα. Άρα είστε χωριάτες. Δε φταίει η ΑΕΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω την απέτηση να καταλάβεις ποιος είμαι κι εγώ. Θα σου δώσω ένα βοηθητικό στοιχείο. Υπήρξαμε συμπαίκτες σε μεγάλη ομάδα Δυτικής Θεσσαλονίκης στον κάμπο. Απόστολες είσαι. Όχι. Δεν είσαι ο Απόστολος. Είσαι ο Πινάλης. Σου είπα μεγάλη ομάδα του κάμπου, τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα. Είσαι ο Παρασκευόπουλο. Όχι, όχι. Ο Βάλτσι. Ο Σίσκο. Ούτε. Ούτε ο Σίσκο είσαι. Ο Καμανάς. Ούτε. Στεφανίδη. Ναι, ναι. Εκείνο το τέταρτο στην Σίδωρο Κοπρίτη, πώ το έχασε. Το θυμάμαι σαν εχθέ. Ολόκληρη δεκάδα κατέβασα, ρε σκύλε. Όχι εκεί. Και δεκάδα κατέβασα, ολόκληρη. Δεν ήμουν συμπαίκτη με αυτό. Α, εντάξει, εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, μπρος. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Έλα, φίλε. Δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Πήρε όμως. Αλλά με σκάσατε. Σε σκάσατε. Ναι. Λοιπόν, δύο πληροφορίες θα σας δώσω μέσα από τα πράγματα, να ξέρετε. Για πες μας μέσα από τα πράγματα. Μέσα από τα πράγματα, λοιπόν. Η μία είναι ότι έχω μία άκρη στον ΕΦΕΤ. Τα κουρασάν αυτά ελέγχθηκαν, να ξέρεις, πέρσι 20. Ήταν όλα λυσμένα και δεν πιάσαν. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι ήταν τα κουρασάν. Κάτσε, κάτσε να μας άγουν. Με νοιάζει ότι πήγες να μπεις στη Βρωμιά και απέτυχες. Ναι. Πήγες να κάνεις τον Μαρινάκη και τον Κόκαλη και ψιλοαπέτυχες. Και εμένα με νοιάζει αυτός ο τύπος ότι δεν είσαι, μου δεν δώσατε σχεμένα, ναι, κάποιοι δεν πήγες, να φύγει και να πάει εκεί που αρμόζει. Δεν πήγες να το παίξεις Χριστιανός. Πήγες να πας να κάνεις ζημιά, να πάρεις την ΕΠΟ κτλ. Και το διέδιδες, ρε φίλε. Κάτσε, κάτσε. Ακριβώς σου είπα. Ναι. Το διέλυνε. Λιγμένα σου λέει ήταν τα κουρασάν. Δεν με νοιάζει. Ναι. Έλα, και φίλε. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιβάνξης από που ψώνισε το χαλίφι. Από ένα σούπερ μάρκετ είχε φυλάδιο πέρσι και έλεγε χαλίφις από 450 ευρώ μόνο 4,5. Τέτοια είναι η διαφορά δηλαδή του χαλίφι του κανονικού. Φίλε, του χαλίφι, στο εξαγωνιστικό, στο εξαγωνιστικό, εντάξει, σας πηδήξανε κανονικά. Εντάξει. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Στο αγωνιστικό. Σε φέραν παίκτες των 300.000 με ένα εκατομμύριο. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε. Για Λατζή Χαλίφης, τζάμπα ο τίτλος, τζάμπα... Αυτό το πράγμα λέω, φίλε, και εγώ, αυτό λέω. Τζάμπε προπαγάνδα την αθλήνω που είναι σε αυτά μανίου. Μπράβο, τα είπες και εσύ. Άλλο να σου φόρτωσε ένα τίτλο, εγώ γι' αυτό είπα μπράβο στην ΑΕΚ. Κατάφερε 1,5 χρόνο να μας φορτώσει ένα τίτλο κακός που τον έχει η ίδια. Και να πεις όλη την Ελλάδα ότι είμαι εγώ χαλίφης, ενώ δεν είμαι. Αυτό το πράγμα λέω. Τον καημένο τον Μπάουκ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Το φουκαρά τον Μπάουκ, τον καημένο. Φουκαράς, ναι. Το φουκαράς, μαζί σου ήταν το φουκαράς. Με τον Νεόπουλο τον. Σε τι να σε φορτώνω μια δολοφονία και να σε βάζω μέσα φυλακή ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Τον καημένο, Α, καημένο. Ναι. Καλημέρα. Δεν έχεις κάνει τίποτα γιατί ξέρεις σαν ποιον μοιάζεται εσύ. Για πες. Σαν τον Ζακ. Αυτό που πήγε να ληστεύσει το κοσμοτοπολείο. Α, ναι, εδώ το Ζακ. Έτσι, ίδιοι είστε. Πάμε δύο γραμμές γρήγορα να τους πάρουμε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Σκαλοπάτι Βιτόλο. Έλα ρε σκαλοπάτι. Έλα ρε σκαλοπάτι. Λοιπόν, ναι. Πάμε και πιάσατε την κουβέντα για το Λιμνιό, για κάθε Λιμνιό, για κάθε Πέλκα. Δυστυχώς αυτοί οι παίκτες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, εγώ πιστεύω, να τους δούμε, μάλλον να δούμε τις πραγματικές τους δυνατότητες, επιθετικά όπως λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί εγώ δεν μίλησα για τον Πέλκα. Περίμενε, μισό, περίμενε. Έχουμε προβληματικά χαφ. Είτε γιατί κάποιοι δεν είναι έτοιμοι, είτε γιατί κάποιοι δεν είναι αρκετά καλοί για τον ΠΑΟΚ, ναι, είτε γιατί θέλουμε διαφορετικό τύπου παίχτη στο κέντρο. Εάν αποκτήσεις δυνατό κέντρο, το οποίο θα κόβει, θα ράβει, θα κόβει τις μπαλιές... Θα ανέβει λύσκο Λιμνιός. Εγώ, έτσι, φίλε, πάντως, θα πω... Έτσι μπορεί να φανεί αν υπάρχει Λιμνιός, αν υπάρχει Πέλκας, γιατί αυτή τη στιγμή ο Λιμνιός και ο Πέλκας, από τις θέσεις που βρίσκονται, αναγκάζονται να γυρίζουν πίσω για να καλύπτουν τις αδυναμίες του κέντρου. Ισχύει αυτό που λες αγωνιστικά. Ισχύει. Ισχύει. Εάν υπάρχει στην επίθεση, μάλιστα που είσαι δίκιο. Ισχύει. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο, φίλε. Για τον Πέλκα πιο πολύ. Ναι. Και για τον Λιμνιό. Πίσω συνέχεια καλύπτει τα νότα του μάτος. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Τι λέγατε όλοι για τον Πέλκα όταν ήταν 20 χρονών, τι λέγατε.
όλοι όταν ήταν 20 χρονών. Περίμενε, ρε παιδί. Τι λέγατε όλοι. Όταν ήταν 20 χρονών, ναι. Άκουσε να δεις. Όταν ήταν 20 χρονών ο Πέλκες δεν ήταν έτοιμος να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έπρεπε να φαντάσου να λοιπόν ο Λιμιός που είναι ήδη σχεδόν έτοιμος να παίξει. Δεν μπορεί να βελτιωθεί. Γύρισε και είναι έτοιμος ο Πέλκες για δεκάρι. Λοιπόν, θα πω κάτι να τελειώνουμε. Θα πω κάτι να τελειώνουμε, το άκουσα. Ναι, λες ότι το πρόβλημα είναι στα χαφ. Ρε, παίζει δεξί μπακ ο Μάτος και δεξί εξτρέμο ο Λιμιός. Και ο Μάτος έχει πιο πολλά γκολ, assist, πάσες. Να με τρελάνετε μόνο τώρα. Το κάνει μάγκα ο Λιμιός. Ο μπακ ο και βαρκάρει. Ρε, ποιος μπαρκάρει. Ναι. Ο δεξίς ο μπακ του ΠΑΟΚ κάνει πιο πολλά γκολ από τον εξτρέμ. Στην πλευρά του. Εντάξει, βρήκε περίπτωση τώρα. Ο Μάτο είναι ένα μπακ ο οποίο πατάει περιοχή, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι έπαιζε ο Σνάουτσερ με το Σαλμπικίδη. Ο Σνάουτσερ δεν περνούσε το κέντρο. Δεν μα τρελάνετε. Ο Σνάουτσερ δεν περνούσε το κέντρο. Ο Μάτο είναι περίπτωση, ρε φίλε. Είναι φαινόμενο. Να έχω εγώ στην πλάτη μου το Μάτο. Ναι. Να είμαι ο Λιμιός και να κάνει άλλο πιο πολλά γκολ από μένα. Δεν θα εκμεταλλευτεί το μπακ. Τι το πιο χάρισμα του. Ο Μάτο είναι ένα παίκτη που γίνεται σε τερφόρε, φίλε. Μην το εκμεταλλευτώ. Φυγαίνετε από εδώ πέρα, ρε. Και εμεί θα φύγουμε. Θα φύγουμε κι εμεί, Κωνσταντίνε. Θα τα συνεχίσουμε μεσημέρι με τον Κωνσταντίνε. Θα με μπαλίτσα. Αργά, με μπαλίτσα θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός το μεσημέρι. Λοιπόν, η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο win.gr/vision. Μέσα από τα κανάλια Nova Sports στην Wit Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές οργανώσεις Ευρωλίγκα, Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και ελληνικά παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και κορυφαίες ομάδες στη Super League. Κατεβάζουμε τα στοριά, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τις καλημέρες, την παρέα. Εντάξει, είχαμε και λίγο εντάσεις, είναι λογικό, μέσω πρόγραμμα είναι και αυτά. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί το Διαμάντι, ο Γιάννης Πάγκος. Ακολουθεί το Ρουμπίνι, ο Γιώργος Ζαΐρης. Λίγο μετά τις 12. Τζόρτζιο Μπούζος εδώ, βάζει την ενημέρωση σέντρα. Εμείς τα λέμε απόγευμα. Με τον Κωστή το μεσημέρι. Καλό πρωινό να έχετε.